Εντάξει. Μην το βασανίζει. Λοιπόν, την αλλαγή, η μετάβαση από μία κατάσταση σε μία άλλη. Το πρώτο ζήτημα που έχουμε είναι να ορίσουμε γιατί μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να το διαχειριστούμε. Και θα καταλήξουμε και αργότερα να συζητάμε τι εννοούμε να διαχειριστούμε την αλλαγή. Πρώτα όμως ας πάμε να δούμε ότι πρώτον ότι η αλλαγή είναι κάτι φυσιολογικό. Ότι η αλλαγή είναι κάτι που συμβαίνει συνέχεια. Το αφύσικο είναι να μην υπάρχει αλλαγή. Να μην υπάρχει εξέλιξη. Να το πω ίσως και λίγο αλλιώς, η ισορροπία είναι το παράλογο. Έτσι, η ισορροπία στη φύση ποτέ έχουμε, μόνο όταν είμαστε νεκροί. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έχουμε εξέλιξη. Το ποδήλατο πότε ισορροπεί, όταν κινείται, όταν αλλάζει δηλαδή. Τότε έχουμε πραγματική, ας πούμε, ισορροπία. Άρα μας ενδιαφέρει να διαχειριζόμαστε και να οδηγούμε αυτή την αλλαγή. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να διαχειριστούμε την αλλαγή ώστε τα αποτελέσματά της να είναι θετικά. Διότι μπορεί τα αποτελέσματα να είναι θετικά, μπορεί να είναι και αρνητικά. Μπορεί τα αποτελέσματα να είναι θετικά επειδή τα έχουμε σχεδιάσει, η αλλαγή δηλαδή να είναι κάτι που εμείς το έχουμε προκαλέσει, αλλά η αλλαγή μπορεί να είναι κάτι που έχει προκληθεί από άλλα. Και πάλι πρέπει να διαχειριστούμε τα αποτελέσματα. Στη μία περίπτωση μιλάμε για στρατηγική, ότι κάνουμε στρατηγική, σχεδιάζουμε τι αποτελέσματα θέλουμε να έχουμε από την αλλαγή που προκαλούμε. Στην άλλη περίπτωση μιλάμε για σενάρια. Μιλάμε για το πώς θα διαχειριστούμε διαφορετικά σενάρια εξωγενών αλλαγών. Αλλαγών που δεν τις επηρεάζουμε εμείς. Μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να έχουμε όχι τη βέλτιστη στρατηγική, αλλά την πιο εύρωστη στρατηγική. Η στρατηγική εκείνη δηλαδή που θα έχει καλά αποτελέσματα, ικανοποιητικά αποτελέσματα, αν είναι δυνατόν όσο γίνεται καλύτερα αποτελέσματα, σε όλα τα σενάρια. Όταν ξεκινήσαμε το πρωί από το σπίτι να πάμε στη δουλειά και πάμε από το βράδυ πρέπει να επιστρέψουμε, για να επιστρέψουμε υγιείς, σημαίνει ότι κοιτάξαμε τα σενάρια του καιρού και πήραμε τον κατάλληλο ρυθμό που να είναι σχετικά άνετος, είτε βρέξει, είτε έχει πολύ λιακάδα, είτε έχει πολύ υγρασία, μέτρη υγρασία. Ξέροντας περίπου πώς θα είναι ο καιρός σήμερα. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε σε οποιαδήποτε έκφαση της ζωής μας. Γενικά όμως η παιδεία μας δεν είναι μια παιδεία που μας οριμάζει, μας προετοιμάζει για το απροσδιόριστο. Λειτουργούμε πολύ με βεβαιότητες. Έτσι, έχουμε σε μια παιδεία που έχει κανόνες, συναρτήσεις, εξισώσεις, ενώ τα πράγματα ποτέ δεν είναι έτσι. Πάντα υπάρχει μια προσδιοριστία, μια βεβαιότητα. Και αυτή η βεβαιότητα πρέπει να την διαχειριστούμε και να την στρέψουμε, να την μοχλέψουμε προς όφελός μας. Το πώς θα αντιδράσουμε στην αλλαγή έχει να κάνει με τη φύση μας, αλλά και τις ικανότητες που έχουμε αναπτύξει. Γενικώς θα έλεγα ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι συντηρητικό. Δεν μας αρέσει να αλλάζουμε συνήθειες, δεν μας αρέσει να αλλάξουμε καρέκλα εκεί που βλέπουμε τηλεόραση, δεν μας αρέσει να μας αλλάξουν τη θέση του γραφείου, δεν μας αρέσει, δεν προσαρμοζόμαστε δύσκολα ακόμα και αν αλλάξει το λειτουργικό μας σύστημα στον υπολογιστή ή ακόμα και αν αλλάξουμε υπολογιστή. Και θα μας πάρει. Συνηθίζουμε. Συνηθίζουμε, αλλά ταυτόχρονα η συνήθεια αυτή δεν βοηθάει και το μυαλό να λειτουργεί καλά. Έτσι, κάποιος ο οποίος ουσιαστικά νιώθει άνετα στο ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν, είναι κάποιος ο οποίος δεν κάνει και πολλά πράγματα. Σκεφτείτε αυτόν που γερνάει γρήγορα, πολλοί άνθρωποι γερνάνε γρήγορα όταν πάρουν σύνταξη. Γιατί? Γιατί πλέον οι παράγοντες που αλλάζουν πολύ στη ζωή τους, που φέρνουν την ποικιλότητα στην καθημερινότητά τους, είναι πολύ λίγοι. Και ειδικά άνθρωποι δραστήριοι ή ενεργοί που έχουν συνηθίσει να κάνουν πράγματα στον χώρο της εργασίας τους, όταν πάρουν σύνταξη,
Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν. Τι δεν έχουν διαχειριστεί, τη μετάβαση από τη μία κατάσταση, είμαι εργαζόμενος, στην άλλη κατάσταση είμαι συνταξιούχος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το διαχειριστείς. Όπως, ας πούμε, τουλάχιστον στην ελληνική κοινότητα και στις πολλές άλλες κοινωνίες, δεν διαχειριζόμαστε την αλλαγή της κατάστασης, είμαι μόνος μου, είμαι γονιός. Αυτό θα μπορούσε να είναι και μια αγορά, έτσι, εκπαίδωση γονέων. Από την άλλη πλευρά, όταν αλλάζουν τα πράγματα, τις περισσότερες φορές αλλάζουν χωρίς εμείς να έχουμε συμμετάσχει σε αυτό, τις περισσότερες φορές αλλάζουν χωρίς εμείς να έχουμε επιζητήσει την αλλαγή, ούτε να έχουμε ερωτηθεί γι' αυτό, τότε, στο βαθμό που μας παίρνει, θα αντιδράσουν. Και γενικότερα η αντίδρασή μας θα είναι αρνητική στην αλλαγή. Νομίζω ότι όλοι το έχετε βιώσει λιγότερο ή περισσότερο. Είναι θέμα όχι μόνο νοοτροπίας και κουλτούρας, αλλά και συνήθειας. Είναι πώς έχουμε αναδείξει την ικανότητα και την νοοτροπία ότι βρισκόμαστε σε ένα ρευστό περιβάλλον και ότι αυτό το περιβάλλον συνεχώς αλλάζει. Ο σκοπός μας βέβαια εμάς είναι να προκαλούμε τις αλλαγές. Έτσι. Ο σκοπός δεν είναι να διαχειριζόμαστε παθητικά τις αλλαγές. Περιμένουμε από τους άλλους να αλλάξουν τη ζωή μας ή εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Περιμένουμε από τους άλλους να βελτιώσουν τις συνθήκες ή εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Θέλουμε να συμμετέχουμε στην βελτίωση των συνθήκων. Ή θεωρούμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Γιατί αυτό τι είναι. Είναι πραγματισμός ή άλλοθη. Στον χώρο εργασίας μας, στην καριέρα μας, στην οικογένειά μας, στη γειτονιά μας, στο δήμο μας, στην επιχείρησή μας, παντού. Υπάρχει ένας όρος που είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια, ήρθε μετά την επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα στα αγγλικά είναι entrepreneurship, ο όρος αυτός είναι intrapreneurship. Δηλαδή, οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, οι ιδιωτικοί έτσι, και οι δημόσιοι, συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει ένας εφησυχασμός από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά μια συγκέντρωση της προσμονής, της προσδοκίας για την παραγωγή αλλαγής στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας. Όλοι οι άλλοι απλώς ακολουθούν και εκτελούν οδηγίες. Το ερώτημα είναι πώς θα παράγω μια κουλτούρα και ικανότητες ώστε να δημιουργείται αξία, να δημιουργείται αλλαγή από όλο τον οργανισμό. Να έχω ένα οργανισμό που συνολικά μαθαίνει και εξελίσσεται, αλλά και ένα οργανισμό που ο κόσμος παίρνει πρωτοβουλίες. Δημιουργεί την αλλαγή μέσα στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Γιατί είναι δύσκολο αυτό, να πάρω πρωτοβουλίες. Τι φοβόμαστε. Ευθύνες. Ευθύνη. Να μην αναλάβω ευθύνη. Γιατί θα μου αποδώσουν ευθύνη. Γιατί οι συνέπειες μπορεί να είναι αρνητικές. Το αποτέλεσμα της αλλαγής. Πολύ ωραία. Τι άλλο μπορεί να είναι αρνητικό. Αρνητικό για ποιον. Και για μένα και για αυτό που θα κάνουμε την αλλαγή. Συμμετέχουμε κι εμείς. Είμαστε μέσα στην ομάδα, στην επιχείρηση, στη γειτονιά. Θέλουμε να παράγουμε την αλλαγή. Αλλά ο κίνδυνος ότι η αλλαγή δεν ξέρω τι ακριβώς αποτελέσματα θα έχει, ή μόνο και μόνο ότι με ξεβολεύει. Έτσι. Γενικότερα, το πρόβλημα είναι ότι η κουλτούρα του οργανισμού λέει ότι άστα πράγματα. Οπότε, ο πρώτος παράγοντας που και εμάς μας κάνει να διστάζουμε να προκαλέσουμε πράγματα είναι η αντίδραση των άλλων. Τον ομότιμο. Όχι το αφεντικού. Τι θα πει ο συνεργάτης. Τι θα πει ο γειτονάς μας, τι θα πει ο ή η σύζυγος, το σπίτι, έτσι. Οπότε λες κάτι που δεν είναι χαλασμένο, μην το φτιάχνεις. Και τα αφήνεις. Ή λες, δεν θα λυσώσω εγώ τον κόσμο. Για παράδειγμα.
Το ερώτημα είναι, εντάξει, ποιος θα το σώσει. Και τον κόσμο μπορεί να μην το σώσει. Αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Σε αυτά που βιώνουμε. Γενικότερα θα λέγαμε ότι υπάρχουν κοινωνίες ή οργανισμοί οι οποίοι είναι πιο ευεπίφοροι στις αλλαγές και ενθαρρύνουν αυτή την αλλαγή και έχουν μηχανισμούς διαχείρισης και άλλοι που δεν έχουν. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των μηχανισμών, τι έχουν αυτές οι κοινωνίες που δεν έχουν άλλοι. Ελεκτρικούς μηχανισμούς. Όχι. Ελεκτρικούς μηχανισμούς χρειάζεσαι όταν δεν υπάρχει τι, εμπιστοσύνη. Χρειάζομαι κάποιον να επιβάλλει πράγματα, χρειάζομαι να κάνω συμβόλαια, να βάλω κάποιον ελέγχη, όταν δεν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Όταν δεν υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνικό κεφάλαιο. Όταν δεν υπάρχει πλαίσιο και λειτουργία διαλόγου. Μπορεί να έχει δημοκρατία χωρίς διάλογο. Πάω, ψηφίζω, σκουπίζω, τελειώνω. Και μετά φταίνει η άλλη. Αλλά υπάρχει και η συμμετοχή που λέει κάθομαι, συζητάω, επιλύω και έχω την πρωτοβουλία και την ιδιοκτησία των προβλημάτων. Αυτό που βλέπουμε σε πάρα πολλές επιχειρήσεις είναι ότι οι εργαζόμενοι, τα στελέχη, τα μέλη της επιχείρησης έχουν την ιδιοκτησία του προβλήματος, παράγουν τις αλλαγές και επειδή οι αλλαγές είναι αυτές που αυτοί έχουν επιλέξει, είναι και πιο δεκτική. Δηλαδή η συμμετοχή φέρνει πάρα την αλλαγή. Η συμμετοχή φέρνει καλύτερα αποτελέσματα, Γιάννη. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η συμμετοχή σημαίνει ότι πρώτα θα γίνει πιο αποδεκτό, αλλά δεύτερον θα είναι πιο αποτελεσματικό. Ένα κλασικό παράδειγμα που συζητάμε στη βιβλιογραφία είναι αυτό της, το Ιώτα, της Nissan, συγγνώμη, όταν έστησε το εργοστάσιο στο Σάτερλα. Όπου όταν πήγανε οι μηχανικοί, οι Άγγλοι και εκπαιδεύτηκαν και μετά πήγαν στην Ιαπωνία και γυρίσαν στην Αγγλία να πούνε στο εργοστάσιο, όταν μπήκαν ξανά στο καινούριο εργοστάσιο, κοιτάζανε ψηλά και ψάχνανε. Και τους κοιτάζουν οι Ιαπωνέζοι που είχαν σχεδιάσει το εργοστάσιο, λένε, τι ψάχνουν, λέει, τα γραφεία. Τα γραφεία σας εδώ είναι. Δίπλα στην παραγωγή. Γιατί? Γιατί η κουλτούρα του Ιαπωνέζου, να το πω έτσι, ήταν ότι πάω εγώ να δω το πρόβλημα, δεν έρχεται το υφιστάμενό μου να περιγράψει το πρόβλημα στο γραφείο και εγώ από μακριά με τις τηλεπαθητικές μου ικανότητες να του πω κάνω αυτό και να έρθει αυτός που συνεχίζει, δεν δούλεψε και στο τέλος να φταίει αυτός. Δεν παράγεται έτσι το αποτέλεσμα. Όταν εγώ πάω, συζητήσω και αναγνωρίζω τη δικιά του συμβολή, τότε θα έχω περισσότερα αποτελέσματα, γιατί τον ενδυναμώνω, έτσι, του δίνω δυνατότητα να συμμετάσχει και βεβαίως και αυτός, τι δεν θα έχει, το φόβο του ότι θα φταίει, του ότι θα έχει αναλάβει πρωτοβουλία. Του δίνεται ο χώρος, του δίνει τη δυνατότητα και τι αναγνωρίζεται, κάτι που δεν έχουμε ως κουλτούρα, να κάνω λάθος. Όταν προσπαθείς να αλλάξεις πράγματα θα κάνεις λάθη. Έτσι δεν είναι. Ποιος δεν κάνει λάθη, αυτός που δεν προσπαθεί. Άρα, όταν θα προσπαθήσω να κάνω κάτι, κατανοώ ένα περιβάλλον και κοιτάζω το περιβάλλον αυτό. Αν κάνω λάθος, αυτό θα είναι στίγμα ή θα πούνε μπράβο, καλή προσπάθεια την επόμενη φορά που θα καταφέρεις. Όταν κοιτάζω γύρω μου, διαλέγω τους κατάλληλους συμμάχους, βλέπω πώς θα επηρεάσει η αλλαγή μου τους άλλους, προσπαθώ να τους κερδίσω ή να αναγνωρίσω και σε αυτούς το ενδυνάμει κόστος αυτής της αλλαγής και να δω πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα και από αυτούς. Ξεχνάτε από το λάθος. Μάλιστα. Ξεχνάτε από το λάθος. Πόσο σημαντικό θα είναι. Πόσο σημαντικό να είναι. Θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό να είναι επαναλαμβανό λάθος παρά να είναι μεγάλο λάθος. Ναι. Κάνει 50 λάθη να μην ξαναγίνει τα ίδια. Αυτό είναι, αλλά για να μην κάνεις τα ίδια λάθη πρέπει να μαθαίνεις. Άρα το ζήτημα δεν είναι να μην κάνεις λάθη. Ποιο είναι? Να μάθεις καλά. Άρα να έχεις μηχανισμό αναστοχασμού. Μια διαδικασία που να κάθεσαι μετά και να συζητάς τι κάναμε λάθος, τι δεν κάναμε. Και να μεγαλώνει και δύο στην εγχείρηση, έτσι.
η επιχείρηση και θα πει να κάνει την βιώσιμη επιχείρηση. Αν αυτή η επιχείρηση του κράτου πολιτικά είναι δεν χρειάζεται. Θα ανοίξει μια. Ποιον θα πιστεύω ότι ήταν περισσότερο. Αυτό που έχει κάνει 10 προσπάθειες για επιχειρήσεις και έχουν κλείσει και οι 10, ή κάποιον ο οποίος λέει: εγώ δεν έχω κάνει καμία προσπάθεια, δεν έχω κλείσει καμία επιχείρηση, δεν έχω χορηγοποιήσει ποτέ. Ποιος είναι πιο έμπειρος. Ποιος ξέρει περισσότερα για το επιχείρημα. Τον εμπιστεύεσαι περισσότερο. Είναι και ήδη, ξέρουν τα ίδια πράγματα, έχουν το ίδιο ύφος. Έχουν τις ίδιες συστάσεις, τους έρθει το ίδιο. Α, δηλαδή, ποιον πιστεύει, ποιο λόγο πιστεύει, θα τον καθαρίσει, δεν πει ένα που δεν πιστεύει. Αυτό που δεν έχει κάνει καμία εγχείρηση δεν νομίζω ότι θα πα να κάνει πρώτο. Όχι. Θα ο πρώτο. Ο ένα έχει κάνει πολλέ εγχειρήσει και έχει χάσει και μερικού στο τραπέζι. Ο άλλο δεν έχει κάνει καμία εγχείρηση, άρα έχει clean record. Υπάρχει χειρούργο που να μην έχει χάσει ασθενή. Όχι. Σε ποιον θα πάμε. Σε αυτόν που δεν έχει χάσει κανέναν, αλλά δεν έχει λειτουργήσει κανέναν, ή αυτόν που δεν έχει, που έχει λειτουργήσει και έχει χάσει και μερικούς. Όταν κοιτάμε την ατομική μας περίπτωση, είναι έγκλημα. Και αυτό και αυτό και βλέπουμε, ας πούμε, προσέξτε τώρα, όταν βλέπω τον γιατρό, είναι ψυχρός, έχει εξοικειωθεί ή έχει δημιουργήσει τους μηχανισμούς άμυνας σε ένα φυσικό εντός εισαγωγικών φαινόμενο, που είναι ότι κάποιοι θα χάσουν τη ζωή τους. Εμείς από την πλευρά μας δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Και είναι μια τεράστια αλλαγή στη ζωή μας. Κάθε κοινωνία έχει τους μηχανισμούς διαχείρισης και αυτών των αλλαγών. Ο φρήνος είναι ένας μηχανισμός τέτοιος. Έτσι δεν είναι. Και αλλάζει, είναι θέματα κουλτούρας κτλ. Χάνουμε πράγματα κάθε φορά. Πάντα θα χάσουμε κάτι. Το να αρνούμαστε όμως να διαχειριστούμε την αλλαγή και να λέμε εγώ δεν θέλω να αλλάξει τίποτα, είναι σταματήστε τη γη να κατέβω. Δεν γίνεται. Το ζήτημα είναι, θέλω να συμμετάσχω και να δρομολογήσω την αλλαγή ή αυτά που γίνονται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και υπάρχουν και παράγοντες που έχουν να κάνουν με το πώς αυτή η αλλαγή επηρεάζει, επειδή ακριβώς επηρεάζει πολλούς, θα πρέπει να βρω τους συμβιβασμούς. Και πολλές φορές αυτοί οι συμβιβασμοί θα δώσουν και νέες διεξόδους και νέες ιδέες. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν ένα πρόβλημα και λένε καταστροφή. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν ένα πρόβλημα και λένε ευκαιρία. Να φέρουμε μερικά παραδείγματα. Έχετε κάποιο παράδειγμα για ανακύκλωση, δεν είναι τέτοιο παράδειγμα. Αυστηροποιούμε τους κανόνες. Παραδείγματος χάρη, κλείσαμε τις χωματερές, για τις οποίες προκάμε πολλά πρόστιμα, τους κακούς. Όταν κλείνουν οι χωματερές, το πρόβλημα είναι τι θα κάνουμε, ας πούμε, τα μπάζα. Τι μπορούμε να κάνουμε τα μπάζα, να τα ανακυκλώσουμε και να ξανακάνουμε ξανά δομικά υλικά. Στην παγκόσμια βιομηχανία, παραδείγματος χάρη στη χαλιβουργία, αυτό το πρόβλημα που ακριβέναν οι τιμές και είχαμε να κάνουμε και τα μπάζα και τα παλιοσίδερα κτλ. Οδήγησε στο να αλλάξει ολόκληρος ο κλάδος, να έχουμε τα mini steel mills, τις μικρές χαλιβουργίες, όπως έχουμε τώρα και στην Ελλάδα, οι οποίες είναι μικρής ικανότητας, είναι πιο διάσπαρτες και οι οποίες αλλάξαν όλη τη δομή του κλάδου. Χρεοκόπησαν οι μεγάλοι γέγαντες και δημιουργήθηκαν στη θέση τους μικροί, οι οποίοι μετά συνενώθηκαν, ξανασυνενώθηκαν. Άλλαξε η διαδικασία του κλάδου. Ένα πρόβλημα για κάποιους έγινε ευκαιρία για κάποιους άλλους. Είναι στοιχείο, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε και της δημιουργικής καταστροφής. Άλλες φορές όμως μπορεί να βρούμε παραδείγματα όπου η αλλαγή αυτή οδηγεί σε συνολική βελτίωση. Παραδείγματος χάρη, το νέφος. Όσες πόλεις το λύσανε με ένα συγκεκριμένο τρόπο που είπαν ότι δεν θα φοβηθούμε τις λύσεις για το πολιτικό κόστος, έχουν, όχι μόνο έχουν λιγότερη ρήπανση, έχουν και πιο ωραίες πόλεις. Όσοι φοβικά προσπαθούμε να αντισταθούμε στις αλλαγές, βλέπετε ακόμα στη χώρα μας
Ένας πεζόδρομος είναι θέμα όταν θα γίνει. Αντιδρούνε τα καταστήματα, θα πέσει η οικονομία κτλ. Τι να πεις ότι ξέρετε όπου γίνεται πεζόδρομη, αυξάνεται η εμπορική κίνηση. Γιατί λείπει και η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε ακόμα και αυτές τις μικρές αλλαγές. Που είναι ότι στη μία πλευρά έχουμε διαδικασίες συζήτησης, διαβούλευσης ουσιαστικής και στην άλλη κάνουμε τα τυπικά και έχουμε άλλη κουλτούρα συμμετοχής. Αυτή η κουλτούρα συμμετοχής είναι οικονομία. Είναι τρόπος λειτουργίας παραγωγικός. Και το ίδιο δεν συμβαίνει μόνο στη δημόσια σφαίρα. Συμβαίνει και στις ίδιες επιχειρήσεις. Δηλαδή, η διαφορά να είναι σε μια επιχείρηση η οποία αξιοποιεί το δυναμικό της, εμπλέκοντάς το στο να συζητήσει, να συμβάλλουν όλοι στο τι καινούριο θα κάνουμε, πώς θα διαχειριστούμε την αλλαγή και σε μια η οποία λέει θα σας πω τι θα κάνετε, σε όποιον δεν αρέσει να φύγει, ποια είναι ως αποτέλεσμα. Το ένας χάνει ταλέντο, χάνει εμπειρία, θα έχει αντιστάσεις, θα έχει απώλεια ηθικού, θα αλλάξουν κόσμος μέχρι να βρουν ξανά τη χημεία τους, θα χάσει χρόνο, θα το πληρώσει αυτό, στην άλλη περίπτωση, όχι μόνο, θα αποκτήσουν ταυτότητα, ιδιοκτησία, θα νιώσουν ότι μετράνε εκεί, έτσι δεν είναι. Είναι και αυτά σημαντικά για τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ότι μισθό παίρνουμε. Και παραγωγική. Και ότι έχουμε καλύτερες σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Σας αρέσει υπάρχουν κριτήρια αξιολόγηση του πάνω θεωρούνται και πότε θεωρούνται επιτυχημένες. Και αν ο χρόνος παίζει ρόλο σε αυτό. Πολύ ωραία ερώτηση. Άρα το ερώτημα είναι πώς θα αξιολογήσουμε την αλλαγή. Έτσι. Την αλλαγή την οποία την επιδιώκουμε. Και να την αξιολογήσουμε πρώτα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στόχος. Για να δούμε ποιος είναι ο στόχος πρέπει να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν λοιπόν λέμε ότι θα πάμε από μία κατάσταση σε μία άλλη, το ζήτημα ποιο είναι, γιατί θα πάμε από μία κατάσταση σε μία άλλη. Ποιο είναι το πρόβλημα. Και έχουμε ορίσει σωστά το πρόβλημα. Ή έχουμε ορίσει λάθος πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να πάρω καλύτερο αυτοκίνητο. Ή να ξεφορτωθώ το αυτοκίνητο. Πώς θα κάνω πιο απλή τη ζωή μας και με λιγότερες έννοιες και οικονομικά πιο αποδοτική. Να, καλό ναι. Δεν δείτε τα νούμερα αυτά. Δεν είναι αλλαγή. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα νούμερα δεν δείχνουν αυτό, αλλά και ταυτόχρονα δεν θέλουμε να δεχτούμε τα νούμερα. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, επειδή έχει να κάνει και το πώς ορίζουμε τα πράγματα. Οι έρευνες δείχνουν και τα δεδομένα ότι στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων γινόντουσαν στην κατοικία. Στον υπόλοιπο κόσμο, που λιγότερα τις μισές επενδύσεις γινόντουσαν στην κατοικία και όσο περισσότερο βλέπουμε να έχουν ρυθμούς ανάπτυξης οι χώρες και να αντέχουν στην κρίση, τόσο περισσότερο βλέπουμε να επενδύουν στο άειλο κεφάλαιο. Και να έχουν περισσότερους μισθούς, μεγαλύτερους μισθούς κτλ. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί έχουν αυξημένο κόστος. Με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε η κάποια ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο να είναι του Μπαγκλαντές. Ή κάποια τέτοια οικονομία. Μήπως δεν ορίζουμε καλά το πρόβλημα. Το πρώτο λοιπόν ζήτημα στο να ορίσουμε και να διαχειριστούμε αλλαγή είναι να δούμε αν έχουμε ορίσει καλά το πρόβλημα. Και το ερώτημα είναι ποιος ορίζει το πρόβλημα. Ένας, δύο ή το συζητάμε όλοι μαζί. Αν το συζητάμε όλοι μαζί έχουμε όλοι λύση και ένα άλλο ζήτημα. Ξέρουμε γιατί δουλεύουμε. Πώς θα συντονίσουμε 5, 10, 20 ανθρώπους λέγοντάς τους εσύ θα κάνεις αυτό, άλλος θα κάνει το άλλο, άλλος το άλλο, άμα δεν ξέρουν γιατί το κάνουν. Γι' αυτό στη στρατηγική των επιχειρήσεων που θα αρχίσετε να συζητάτε, τα βασικά ζητήματα και τα πρώτα που ξεκινάει με επιχείρηση είναι πρώτον. Ποιο είναι τώρα. Γιατί υπάρχουν, όχι να το μελετάνε μεταξύ τους οι μέτοχοι και να λένε γιατί βάλαμε τα λεφτά μας εδώ,
αλλά όλοι όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση άμεσα ή έμεσα, θα λένε ότι μέσα από αυτό κάνουμε εκείνο το πράγμα. Για να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Γιατί αν δεν ξέρουν γιατί κάνουν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρουν και τι πρέπει να κάνουν. Οπότε πάντα περιμένουν οδηγίες. Πάντα κάποιος να τους πει τι να κάνει. Αν όλοι ξέρουν ότι ξέρετε, πρέπει να καθαρίσουμε την παραλία, μετά ξέρετε ότι πρέπει να καθαρίσουμε την παραλία. Ξέρουν τι πρέπει, λίγο πολύ πρέπει να κάνουν. Δεν πρέπει να του πει κάποιος, εσύ πήγαινε από εδώ, εσύ πήγαινε από εκεί. Αυτά μαζεύσετε και να μην τα μαζεύεις. Ξέρει ότι πρέπει να καθαρίσουμε την παραλία. Άμα λες πάμε στην παραλία και θα σου πω τι θα κάνετε, θα έχει μεγάλο κόστος στο να διαχειριστείς το να αλλάξει την κατάσταση της παραλίας από βρώμικη σε καθαρή. Πάμε να δούμε λοιπόν ότι το ζήτημα δεν είναι να διαχειριστώ την αλλαγή αμυντικά, αλλά να κατανοήσω ότι πάντα μου δεν είναι κακό αμυγές καλό. Ότι πρέπει να δω ότι επειδή τα πράγματα πάντα αλλάζουν, πώς θα προετοιμαστώ και πώς θα διαμορφώσω τις συνθήκες για να αξιοποιήσω την κατάσταση καλύτερα. Πώς θα μπορέσω δηλαδή αυτό που συμβαίνει να μην καταλήξει σε κακό αποτέλεσμα. Θα μάθω από τα λάθη των άλλων, θα μελετήσω και θα κατανοήσω καλύτερα το τι ακριβώς είναι αυτό που προκαλεί την αλλαγή, ποιες είναι οι δυνάμεις από πίσω, γιατί αυξάνει την τιμή των καυσίμων, πώς επηρεάζει τη ζωή μου, τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό. Δεν είμαι μέλος του ΟΠΕΚ, είμαι ένα νοικοκυριό στο Βόλο. Πώς μπορώ να διαχειριστώ εγώ αυτό το πράγμα, τι εργαλεία έχω στα χέρια μου. Τι εργαλεία έχω στα χέρια μου για να διαχειριστώ το κόστος κάλυψης των ενεργειακών μου αναγκών. Να κλείσω τα καλοριφέρ και να αγοράσω κουβέρτες. Άλλο. Να χρησιμοποιώ αέριο αντί για καύσιμο. Καύσιμο και το αέριο. Όσο δεν είναι προφανές ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε αέριο και προσπαθούμε μόνοι μας να βρούμε λύση, το αέριο προφανώς κάποια στιγμή θα αυξηθεί η τιμή του. Πολύ ωραία. Άρα, άμα κατανοούμε τους μηχανισμούς, θα δούμε ότι αυτό είναι μια λύση η οποία θα λειτουργήσει για ένα διάστημα. Προσαρμογή είναι μάλλον κατά τον καιρό, πιθανό ότι πήγαινε. Αυτό σημαίνει πρέπει να αγοράσω 10 ειδών καυστήρες. Να κάνουμε μεγάλη επένδυση και κλιματιστικά και σόμπα και καλοριφέρ. Στην διαχείριση πρέπει την ώρα, είναι και ο κόστος του εξοπλισμού. Κάνετε μια μεθοδολογική παραδοχή που σας παρασύρω εγώ. Να περιορίσετε τις απώλειες. Η μεθοδολογική σας παραδοχή είναι ότι πρέπει, θεωρείτε ότι η δράση πρέπει να είναι ατομική. Επειδή το πρόβλημα το προσλαμβάνουμε ατομικά, τι σημαίνει ότι η δράση πρέπει να είναι ατομική. Υπάρχουν, ας πούμε, έχουν θεσμοτευτεί εδώ και περίπου ένα χρόνο, θυμάμαι καλά, οι ενεργειακές κοινότητες. Τι σου λέει η ενεργειακή κοινότητα, μπορεί να μαζευτεί μια γειτονιά και συλλογικά να διαχειριστεί τις ενεργειακές της ανάγκες και λειτουργίες. Να παράγει, να καταναλώσει ενέργεια. Τι σου δίνει αυτό. Ισχύει διαπραγματευτική ως καταναλωτή. Δυνατότητα να δημιουργήσει οικονομία στην κλίμακα, σε κοινό καυστήρα, να αναζητήσει λύσει τεχνικέ οι οποίε μεμονωμένα δεν μπορούσε να τι έχει, να κάνει ανταλλαγέ ενεργειακέ και είναι σε ένα πολλά πράγματα που μεμονωμένα δεν μπορούσε να τι έχει. Είναι θέμα κουλτούρα, είναι θέμα νοοτροπία, είναι θέμα γνώση και πληροφόρηση και είναι και θέμα αυτοπεποίθηση. Έτσι, ότι θα πάω, χτυπήσω την πόρτα του γείτονα, θα του πω πάμε, πιούμε ένα καφέ. Να συζητήσουν, να βρω κι άλλους και να πείσω ότι ξέρεις μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό. Το κάνουμε. Δεν είναι, διότι πολλοί θεωρούν ότι μπορούν να νομοθετήσουν τον δρόμο στον παράδεισο. Ότι άμα βγάλουμε μια νομοθεσία, υπάρχει νομοθεσία, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν γίνεται. Γιατί πρέπει να έχουμε και τα υποκείμενα που θα ξέρουν, αλλά και κυρίως θα έχουν την οτροπία να κάνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα πράγματα. Αυτή η νοοτροπία είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για επιχειρηματικότητα και μιλάμε για μια νέα επιχειρηματικότητα.
Γιατί μιλάμε για νέα επιχειρηματικότητα, δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί που θα έρθουν και θα πούνε πώς θα βγάλω λεφτά αυτού, θα του δώσω αντί για 500-400 ευρώ και θα κάνω αυτή την παρανομία και δεν θα τηρήσω αυτές τις προδιαγραφές. Αυτό δεν θα σε πάει πολύ μακριά. Θα σε πάει μακριά όταν θα πεις ότι εγώ δίνω 1500 ευρώ μισθό. Τι σημαίνει αυτό σε μια οικονομία σαν την ελληνική? Ότι είσαι έναν πολύ ευχαριστημένο τουλάχιστον μισθολογικά υπάρχει. Άρα θα αποδίδει περισσότερο. Όχι μόνο αυτό, και θα έρχονται. Θα έρχονται πολύ λίγοι σε μένα. Άρα πολύ λίγοι θα έχω μεγαλύτερο φάσμα με φυλάκι από το εργατικό τεχνικό. Άρα τουλάχιστον θα έχω αυτό. Έτσι. Θα έχω. Γιατί ξέρετε τώρα που μιλάμε για brand management, οι εταιρείες κοιτάνε και μετράνε πόσο ελκυστικές είναι και σαν χώροι εργασίας. Πάρα πολύ. Και όσο περισσότερο σπάνιο είναι το ταλέντο, τόσο πιο μεγάλος ανταγωνισμός υπάρχει για τους ανθρώπους με ικανότητες. Στην Ελλάδα και το καθεξής. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει σπάνιο το ταλέντο, να ξέρετε. Όχι, στην Ελλάδα εδώ σιγά σιγά έτσι απλώνεται ότι κοιτάμε μια επιχείρηση και τώρα μην είναι φιλική με τους εργαζομένους. Τι θα πει φιλική όμως, καλό μισθό και κλιματισμό και αυτοκίνητο. Όχι. Σχέσεις, ενδυνάμωση, συμμετοχή, στήριξη των αποφάσεων, ανάθεση. Έτσι. Να ξέρεις τι αλλάζει, πώς εσύ εμπλέκεσαι και πώς μπορεί να συμμετάσχεις σε αυτό. Και ακόμα περισσότερο παράγεις και εξωγενώς αποτελέσματα. Μας ενδιαφέρουν αλλαγές δηλαδή στο εσωτερικό, αλλά μας ενδιαφέρουν και αλλαγές στο εξωτερικό. Και το βασικό είναι το εξής. Λέμε εδώ σχέδιο και δράση. Υπάρχουν δύο τρόποι να διαχειριστείς τις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον. Ο ένας είναι να πεις τι συμβαίνει, τι μπορώ να κάνω εγώ, τι δυνατότητες έχω, τι λεφτά έχω, τι ικανότητες. Και όλος είναι να πεις, ωραία, αυτή τη στιγμή είμαι σε αυτή την κατάσταση. Οι συνθήκες είναι αυτές, οι συνθήκες αλλάζουν, σε ποια κατάσταση θέλω να βρεθώ όταν θα διαμορφωθεί το νέο περιβάλλον των συνθήκων. Ποιος είναι ο στόχος μου. Και μετά να πω τι πρέπει να κάνω για να βρεθώ σε αυτή την κατάσταση. Τότε έχει σχέδιο και δράση. Αλλιώς έχεις απλώς άμυνα. Αντίδραση σε αυτό που σου συμβαίνει. Δεν δράς, αντιδράς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά στη διαχείριση αλλαγής. Ανάμεσα από τους που νομίζουν ότι κάνουν διαχείριση αλλαγής και απλώς κάνουν μικροδιαχείριση, όπως λέμε, micromanagement, και τρέχουν πάντα κατόπιν των γεγονότων, και αυτοί οι οποίοι παράγουν τα γεγονότα. Υπάρχει λοιπόν η ενεργητική και η πρακτική διαχείριση αλλαγής. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν είναι να υπερκεράσουμε την αντίστασή μας στην αλλαγή. Δεύτερον, να τη δούμε θετικό τρόπο και από εκεί και ύστερα να θέλουμε και να επιζητούμε την αλλαγή. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι επειδή πάντα θα υπάρχουν αποτυχίες και αστοχίες κτλ., πώς διαχειριζόμαστε αυτό. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της νοοτροπίας που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία? Ποτέ δεν φταίνε εμείς. Πάντα φταίνε οι άλλοι. Το βάζω εκεί που φαίνεται και πιο ορατό το αποτέλεσμα. Αν πάντα φταίνε οι άλλοι και ποτέ δεν φταίνε εσύ, σημαίνει ότι εσύ ποτέ δεν μάθεις. Αφού πάντα θα φταίνε οι άλλοι, ποτέ δεν θα γίνεις καλύτερος. Άρα γιατί εγώ να επενδύσω σε σένα, γιατί να συνεργαστώ με σένα. Αν λοιπόν έχω μια κουλτούρα blame game, ποιος θα πάρει το μουτζούρι, προφανώς σε ένα τέτοιο οργανισμό με μια τέτοια κουλτούρα, ποτέ δεν θα βρούμε άκρη. Και το ζήτημα είναι ότι το blame game ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα. Δηλαδή, συνήθως δεν φταίει κάποιος, φταίει κάτι. Φταίει και ένα συστατικό του τρόπου που δουλεύουμε, του συστήματος. Ο τρόπος φταίει. Είναι αυτό που λέει, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν το δουλεύουμε γιατί
σημαίνει ότι πρώτα μελετάμε και μετά δρούμε. Και έχουμε ένα παρορμητισμό, θα έλεγα, στον τρόπο που λειτουργούμε. Ο οποίος έχει να κάνει πάλι με μια κουλτούρα στην οποία δεν υπάρχει ισχυρό το αίσθημα, η λειτουργία και το αντανακλαστικό της συνεργασίας. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι, να έχω ανταλλαγιστεί, ωραία, να κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε τι συνέβη. Να δούμε τι συνέβη και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι αυτό το πρώτο αναφερθικό μας. Κοινωνικά, οργανωσιακά, στις οικογένειές μας. Έχουμε την ψυχραιμία αυτή. Να διαχειριζόμαστε τα σοκ. Γιατί λέμε δεν πειράζει, δεν έγινε τίποτα. Αυτό είναι άρνηση, δεν είναι διαχείριση. Το δεν έγινε και τίποτα είναι ένα χαρακτηριστικό, είναι ο φόβος να πάμε στον γιατρό. Έτσι και όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο δεν πάμε. Το δεν πάω στον γιατρό, με γενναίους μάγκες κτλ. Τι είναι, άρνηση να διαχειριστώ αυτά που συμβαίνουν. Πονάω, αλλά δεν πάω στον γιατρό. Είναι διαχείριση. Γίνεται να σταματήσει το γύρας, η φθορά, δεν γίνεται. Μετά, όταν θα είναι πολύ αργά, θα φταίει το σύστημα, θα φταίει ο γιατρός. Ποτέ δεν θα φταίμε εμείς που πήγαμε τα τελευταία στιγμή. Αλλά είναι διαχείριση. Ναι, είναι, αλλά είναι διαχείριση. Όχι, όχι, όχι. Είναι άρνηση διαχείριση όμως. Έτσι, η μη διαχείριση είναι διαχείριση κι αυτή. Ναι, εντάξει. Απλώς δεν είναι αυτό που λέμε. Είναι διαχείριση. Έχουμε θεωρήσει συνωμοσίας, βεβαίως. Μαζεύτηκαν αυτό, εκείνο. Αν καθίσετε και σκεφτείτε πολλές φορές αυτό που συμβαίνει, άμα καθίσουμε να σκεφτούμε τι θα κάναμε εμείς, οι περισσότερες φορές αυτό που συμβαίνει είναι ότι σε μια κοινωνική ομάδα, σε ένα σύστημα ανθρώπινης δράσης, που υπάρχουν άνθρωποι, άτομα ή συοργανισμοί, οι συλλογικότητες που αντιδρούν, ο λογισμός της συμπεριφοράς θα παράγει ένα συνολικό αποτέλεσμα, που κάποιοι θα συγκλίνουν και κάποιοι θα μείνουν απ' έξω. Δεν είναι απαραίτητα συνωμοσία. Ακόμα και στη θεωρία του ανταγωνισμού υπάρχουν δύο εκδοχές της κακής συμπεριφοράς. Η μία είναι ότι κάποιοι συνωμότησαν, κάναν trust, έκαναν συμπερνία και άλλη είναι ότι είχαν συμπερνιακή συμπεριφορά που σημαίνει ότι δεν κάθεσαν ένα τραπέζι, δεν πήραν τηλέφωνο και πάνε εγώ θα βάλω αυτή την τιμή και θα βάλεις αυτή την τιμή. Αλλά κάνανε μια εκτίμηση και τι κάνανε, παίγνιο σημάτων. Δηλαδή είδανε, ανέβασε αυτός λίγο την ένταση, ανέβασε και εγώ λίγο, ότι είδανε ότι εντάξει, πάμε στην ίδια κατεύθυνση, το στείλουμε το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να βρεθούμε και να τα συμφωνήσουμε. Η νοοτροπία, που είναι, τι είναι τελικά, ένας κοινός νοητικός χάρτης για το πώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Αν λοιπόν όλοι πιστεύουν ότι ρίχνοντας τους μισθούς, θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, θα ρίξουν όλοι τους μισθούς και θα μπουν σε έναν ανταγωνισμό τιμών. Γιατί θα μπουν σε έναν ανταγωνισμό τιμών, όχι γιατί έχουν χαμηλότερο κόστος, αλλά... Γιατί το πρόβλημα αυτό είναι κι αλλού που συζητήνει τιμή. Όχι. Γι' αυτό που λέω πριν, ότι αυτός που θα έχει τον υψηλότερο θα έχει τον υψηλότερο. Γιατί κινείται η μάζα. Ο ανταγωνισμός κινείται στο να ρίξει τιμή. Γιατί αυτοί που καταναλώνουν δεν έχουν λεφτά γιατί δεν τους πλήρωσες. Ποιος θα αγοράσει. Επειδή ρίχνεις τους μισθούς, θα μειωθεί η κατανάλωση. Επειδή θα μειωθεί η κατανάλωση, θα μειωθεί και η οικονομία κλίματος. Άρα θα έχεις υψηλότερο μοναδίο κόστος. Άρα θα συρρυκνωθεί το κέρδος. Επειδή θα συρρυκνωθούν τα κέρδη σου, θα νιώσει την πίεση να μειώσει κάτω του μισθού γιατί θεωρεί ότι το κόστο παράγει τον ανταγωνισμό. Αλλά αυτό είναι μια αντίληψη για το πώς δουλεύει η οικονομία. Όταν βγαίνει έξω και πας να αγοράσει κάτι, υπάρχουν κάποιε περιπτώσει που λέμε γιατί το έχει τόσο, πόσο σου κόστησε. Τι σημασία έχω σου κόστησε. Αν σ' αρέσει, αγόρασε το. Έτσι δεν δουλεύει η αγορά. Πάμε στο περίπτωρο και λέμε γιατί το έχει τόσο τι τσίκλε. Να διαπραγματευτούμε. Όπου υπάρχουν περιπτώσεις διατίμησης, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις παζαριού που αυτά τα επιχειρήματα είναι αστεία. Στην πραγματικότητα είναι τόσα δίνω, τόσα παίρνω, άμα σ' αρέσει, γεια σου. Ναι, ακόμα εδώ και τα μέσα της κατανοητικής συμπεριφοράς. Θα βλέπουμε ξέρω το καφέ εδώ, λέμε το 1,5 ευρώ.
ξέρεις ότι ο καφές έξω, ξέρω εγώ, είναι στο 1,80-1,90, κρίνεις αν είναι αυτό που σου προσφέρει, πέρα από αν είναι καλός ο καφές, είναι καλό να τον αγοράσεις. Αυτά τα στα οικονομικά σχέδια είναι πολύ απλό. Έστω ότι ξέρεις ότι στο πανεπιστήμιο είναι φθηνότερος ο καφές και είσαι στα παλιά. Και είναι τέτοια ώρα. Θα έρθεις εδώ, πας και βρεις το κηλικείο ανοιχτό ή θα πάρεις τον ανοιχτότερο καφέ. Θες ρωτώ. Το 99% θα πάρει τον ανοιχτότερο καφέ. Το άλλο παράλογο είναι ότι μπορεί να δαπανίσουμε 5 ευρώ στη βενζίνη για να βρούμε φθηνότερη βενζίνη. Ψάχνουμε τις βενζινάδες και φθηνό. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν είναι παράλογοι. Έχουν διαφορετικούς ορθολογισμούς και πολλές φορές οι ορθολογισμοί μας δεν είναι ορθολογικοί. Έτσι. Όταν λοιπόν λέμε ότι θα διαχειριστούμε στην αλλαγή, τι διαχειριζόμαστε? Τρόπους σκέψης, αντιλήψεις, νοητικούς χάρτες. Και ουσιαστικά, για να είμαστε αποτελεσματικοί στη διαχείριση της αλλαγής, πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκτήσουμε όλη την ίδια αντίληψη για το ποια είναι τα πράγματα, πώς λειτουργεί το σύστημα. Να δούμε αν μας ικανοποιεί αυτό το σύστημα, αν πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο, αν πρέπει να αλλάξουμε την ίδια μας την αντίληψη δηλαδή, και μετά όλοι μαζί να πάμε στη διαχείριση αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, πρώτα θα πούμε πώς αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα. Δεύτερον, αν όλοι αντιλαμβανόμαστε τις ίδιες αιτίες και τη δυναμική της λειτουργίας. Όχι ρίχνω τις τιμές, βγαίνω πια ανταγωνιστικός, να δεν το κάνεις μόνο εσύ. Αυτό συμβαίνει συνέχεια, έτσι, αυτή η συμπεριφορά που μέσω της μίμησης όλοι βρισκόμαστε την ίδια ώρα να πηγαίνουμε στην ίδια παραλία και να βλέπουμε το ίδιο όλο βασίλεμα ένας πάνω στον άλλο. Ποιοι είναι πιο, τι τα λαμβάνουν περισσότερο, αυτοί που κάνουν το ίδιο με τους άλλους ή αυτοί που διαφοροποιούν τον τρόπο σκέψης και λένε εγώ θα ανέβω στο βουνό, ας πούμε, το καλοκαίρι, με τους 40 βαθμούς. Συνήθως η διαφορετικότητα. Που σημαίνει ότι δεν έχω και την ανησυχία και την αβεβαιότητα ή την ανασφάλεια να θεωρώ ότι είναι σημαντικό τι θα πούν οι άλλοι. Ένα σημαντικό λοιπόν στοιχείο είναι ότι όταν δεν φοβάμαι να αποτύχω, έχω και τι άλλο, αυτοπεποίθηση. Πιστεύω στις δυνάμεις μου, πιστεύω ότι θα τα καταφέρω και έχω συμφιλειωθεί ότι θα κάνω και λάθη. Δεν είναι να μην κάνω λάθη. Η συστημική σκέψη, το systems thinking, έχει κάποια αρχέτυπα, να τα πω έτσι, που λέει κάποιες αρχές με βάση τις οποίες, άμα σκεφτόμαστε, μπορούμε να διαχειριστούμε τη δυναμική των πραγμάτων, γιατί τα πράγματα είναι δυναμικά. Το πρώτο είναι ότι έχεις χαμηλή παραγωγικότητα, που σημαίνει ότι δεν αποδίδεις ή προσπαθείς να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου πιέζοντας στο να κάνεις πιο αποδοτικές τις λύσεις, οι οποίες δεν σου παρήγαγαν την παραγωγικότητα που είχες. Και πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, στο κυκλοφοριακό, επειδή έχουμε φόρτο αυτοκινήτων, αναλύουν να έξουμε κι άλλους δρόμους. Τι φέραν τα αυτοκίνητα, οι δρόμοι δεν τα φέρανε. Ανοίγοντας κι άλλους δρόμους και η κυκλοφορία να πάει καλύτερα, δεν θα πούνε οι άλλοι, α, τώρα έχουμε άνεση, δεν θα πάρουν κι άλλοι αυτοκίνητα να κατέβουν. Άρα πάλι θα έχεις φόρτο. Αυτό το έχουμε ανακαλύψει εδώ και 50 χρόνια, ξέρετε. Από τον 25 κιλοβίνου έχουμε αυτό το αρχέτυπο. Το 45, το 73 το δηλαδή, δεν ήταν το 25. Το 25, στον Ιδρύνο, αρχές δεκαετίας του 70. Το δεύτερο είναι ότι όσο πιέζει το σύστημα, τόσο το σύστημα αντιδρά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα παιδιά μας. Και εδώ πέρα έχει, εντάξει, ίσως ακουστεί σεξιστικό, οι γυναίκες αυτό το ξέρουν καλύτερα από τους άντρες. Έτσι. Δηλαδή, προσπαθείς να κερδίσεις τον άλλο, όχι να τον πείσεις. Τι έχει σημασία περισσότερο, να βρεις το δίκιο σου ή να συνεργαστείς με τον άλλο? Γιατί όταν φταίνει η άλλη, προφανώς εσύ έχεις δίκιο και αυτό είναι το ζήτημα. Ότι εσύ έχεις δίκιο, η άλλη φταίνει. Έχει κάνει ένα νόημα αυτό? Δεν είναι το πρόβλημα. Απλώς βγαίνεις, πας πίσω ικανοποιημένος ότι
εγώ έκανα. Και την άλλη μέρα το πρωί που ξαναγυρνάς εκεί, το πρόβλημα είναι πάλι εκεί. Και οι σχέσεις είναι ακόμα χειρότερες, διότι και ο άλλος προφανώς την ίδια νοοτροπία θα έχει. Άμα πεις, ωραία, εγώ φταίω, πάμε να δούμε τη λύση. Βέβαια, στην πραγματικότητα δεν φταίει κανείς, όπως είπα. Προφανώς, ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι εύκολες λύσεις συνήθως πίσω έχει Ελλάδα από την ουρά. Και επίσης, πρέπει να προσέχουμε τη θεραπεία που εφαρμόζουμε, διότι πρέπει να είναι χειρότερη από την λύση. Το πρόβλημα του να μειώνουμε τα κόστη είναι χαρακτηριστικό που στη βιογραφία υπάρχει, και το μας το λέγανε οι δικοί μας καθηγητές. Το πρώτο πράγμα που κόβουν οι επιχειρήσεις όταν στιγμόχνονται ποιο είναι, τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και τα έξοδα marketing. Οι επιχειρήσεις έχουν μειωμένα κέρδη, ακριβώς γιατί το προϊόν τους συνήθως δεν είναι ανταγωνιστικό, δεν είναι καλά τα κανάλια διανομής, αλλά δεν έχουν ζήτηση. Άμα κόψεις τα έξοδα marketing και τα έρευνα και ανάπτυξης, με τι προϊόν θα μπεις στην αγορά να κάνεις καινούργιες πωλήσεις. Άρα υπονομεύεις τον ίδιο στον εαυτό. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι έχουμε μια νοοτροπία και είναι και ο ανθρώπινος εγκέφαλος έτσι φτιαγμένος, ώστε να μην μπορούμε να έχουμε την υπομονή να δούμε το αποτέλεσμα αυτού που κάνουμε. Από το πώς ανοίγουμε την τουζιέρα για να έρθει το ριστό και το πιο νερό και ζηματιζόμαστε και μετά κρυώνουμε, γιατί ανοίγουμε και αργεί, μέχρι και αυτό. Θα κάνω marketing, θα δώσω διαφήμιση και την άλλη εβδομάδα περιμένω πελάτες. Δεν δουλεύει έτσι. Δεν είναι τόσο απλό. Έχει μια διαδικασία που πρέπει να καταλάβεις πώς παίρνουν άλλες αποφάσεις, από ποιους μηχανισμούς πείθεται, ποια είναι η διαδικασία ορίμανσης της λήψης απόφασης για να αγοράσω κάτι, σε ποια κατάσταση είναι ο άλλος, πότε θα το δεις και ούτω καθεξής. Με αυτή την έλεση συστημική λέμε ότι μπορείς να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, αλλά όχι την ίδια στιγμή. Μπορείς να δημιουργήσεις τον μηχανισμό που μπορώ να έχω, για παράδειγμα, φτηνή ενέργεια, αλλά θα πρέπει να κάνω μια πιο μεγάλη επένδυση στην αρχή. Μετά, η καθαρή παρούσα αξία αυτής της επένδυσης θα είναι μεγαλύτερη από το να έχω φτηνή ενέργεια τώρα, επειδή πληρώνω χαμηλότερα και έχω πάρει, ξέρω εγώ, ένα φτηνότερο κλιματιστικό και κάνω απλώς εξοικονόμηση ενέργειας. Το άλλο είναι ότι υπάρχει ένα μεθοδολογικό ζήτημα όταν προσπαθούμε να αναλύσουμε ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, έτσι, να επιλύουμε προβλήματα. Η διαχείριση αλλαγή σημαίνει να αναλύω προβλήματα. Αποφεύγουμε πολλές φορές να δούμε όλη την εικόνα ή πολλές φορές θεωρούμε ότι αν λύσουμε κάθε πρόβλημα, επιμέρους πρόβλημα, θα η συνολική λύση θα είναι επίσης αποτελεσματική. Δεν συμβαίνει έτσι. Γιατί πολλές φορές η μία λύση λειτουργεί αντίθετα στην άλλη. Αυτό το βλέπουμε, ας πούμε, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όταν όλοι προσπαθούν, ο καθένας μεμονωμένα, να επιλύσει τα προβλήματα διαχείρισης αποθεμάτων, ταχύτητας, ποιότητας, εξυπηρέτησης, στο τέλος αυτό που θα έχουμε τι είναι, όλοι θα έχουν προβλήματα διαχείρισης αποθεμάτων. Ποιο λύνει το πρόβλημα, η συνεργασία, η επικοινωνία, η ανταλλαγή πληροφοριών. Η από κοινού διαχείριση των αποθεμάτων θα λύσει το πρόβλημα και όχι ο καθένας μόνος του να προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Και για το δεν υπάρχει φταίξιμο, είπα, ένα από τα βασικά στοιχεία για διαχείριση αλλαγής, που είναι και ένα σημαντικό πρόβλημα στο πώς τη διαχειριζόμαστε μεθοδικά, είναι το εξής. Όταν πάω να διαχειριστώ κάτι, τα πράγματα πριν βελτιωθούν θα χειροτερεύσουν. Αυτό θα έλεγα ότι είναι σχεδόν αξίωμα. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μας θα χειροτερεύσουν, γιατί πρώτα θα επενδύσουμε στην έρευνα, στην ανάπτυξη, στα μηχανήματα, θα πληρώσουμε κόσμο για τους πολίτες, θα επενδύσουμε σε διαφήμιση και μετά από ένα-δύο μήνες, χρόνια θα έρθουν οι αποδόσεις. Βασικά, τρία ειδών αντιδράσεις εδώ πέρα. Μία είναι να παραμείνει στάσιμη. Μία είναι να χειροτερεύσει και μία είναι να βελτιωθεί. Στατιστικά δηλαδή το να χειροτερεύσει είναι η καλύτερη. Όχι, όχι. Όταν πριν βελτιωθεί η κατάσταση, όταν προκαλούμε μια αλλαγή, πριν να βελτιωθεί, τα πράγματα θα πάνε χειρότερα.
εκεί πρέπει να έχεις την ψυχραιμία, να έχεις εμπιστοσύνη, να έχεις την αυτοπεποίθηση ότι πας καλά. Απλώς να κατανοείς και να έχεις προβλέψει ότι προφανώς όταν πας να προκαλέσεις μια αλλαγή και οργανωσιακό χαρακτήρα να είναι, να πετύχει επενδύσεις μέχρι να συνηθίσει ο κόσμος. Ας πούμε έχετε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Εμείς στη Φιλανδία έχουμε αντίδραση. Ναι. Έκανε αντίδραση. Ναι. Πονάς. Όταν πας να γυμναστείς, στην αρχή θα πονέσεις. Θα πιαστείς. Μετά θα δεις τα αποτελέσματα. Σε μια ομάδα θα αλλάξει το σύστημα. Θα χάσεις μερικούς αγώνες. Και μετά θα αρχίσεις να βλέπεις τα αποτελέσματα. Να ανησυχείς όταν βλέπεις στην αρχή καλά αποτελέσματα. Η μία. Το μία αποτελέσμα δεν μπορεί να το πεις ότι είναι και κακό. Οπότε το ζήτημα είναι ότι προφανώς οι χαρακτήρες, τα υποκείμενα παίζουν ρόλο. Και εδώ μπαίνει και το θέμα του ποιος είναι ο ρόλος της ηγεσίας. Η ηγεσία δεν είναι μόνο η προσωπικότητα, είναι ο τρόπος που δομεί σχέσεις, ο τρόπος με τον οποίο ενθαρρύνεις και τους άλλους, είναι η μέθοδος. Δεν είναι εγώ είμαι ηγέτης γεννημένος, εμπνέω, χαμόγελο, φωτογένεια, τα λέω καλά και όλοι με θαυμάζουν. Αυτό δεν εμπνέει τον άλλο να πάει να, την άλλη μέρα να αρχίσει να κάνει μια δουλειά. Ο ηγέτης κάνει και άλλα πράγματα. Αναθέτει, συντονίζει, έτσι, δεν εμπνέει απλώς, δεν είναι animator, δίνει κατεύθυνση και εξασφαλίζει ότι τα πράγματα θα γίνουν. Άρα έχει μέθοδο, έχει και τη διαδικασία. Η διαδικασία λοιπόν της αλλαγής είναι και, είναι και πλέγμα σχέσεων και τρόπος με τον οποίο οργανώνω τον κόσμο. Δεν είναι εγώ είμαι αρχηγός, είναι εγώ ηγούμαι μιας προσπάθειας. Είναι άλλο αρχηγός, άλλο ηγέτης. Και αυτό έχει να κάνει και τελικά, βλέπετε έχει διαφορά για το σύνολο ή για τον εαυτό μου. Έχει και τελικά πώς καταλαβαίνω σε ποιο αξιακό πλαίσιο και εγώ ίδιος λειτουργώ όταν έχω την ευθύνη. Είναι στο τέλος να πούνε πώς τα κατάφερες. Ή να πούνε πώς τα καταφέραμε. Σε τι προσβλέπω, σε ποια είδους αναγνώριση προσβλέπω. Μόλις. Έτσι. Είπαμε στην αρχή ότι το λέω Ηράκλειος, τα πάντα ρί, ότι όλα συνεχώς αλλάζουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η διαλεκτική της αλλαγής είναι μια διαλεκτική αντιθέσεων. Πάντα κάποιος θα θίγεται, κάποιος θα αντιδρά και το ερώτημα είναι πώς θα διαχειριστούμε το ότι κάποιος θα χάσει. Αυτό μας βγάζει καταρχήν από την ισορροπία. Σε μια ισορροπία είμαστε γιατί όλοι είναι ευχαριστημένοι με αυτό που παίρνουμε. Και κάποιος βλέπει ότι ξέρεις, δεν με ικανοποιεί η κατάσταση. Για να μεταβώ στην άλλη κατάσταση, κάποιος θα πρέπει να καταβάλει την εξωτική προσπάθεια. Ας πούμε ότι καθημερινά βάζουμε σε όλη τη χώρα να ενώσουμε τις πηγές ενέργειας. Ποιος θα χάσει. Η πρώτη. Η ΔΕΗ είναι αυτή τα πρόσωπο. Αυτοί που εξαρτώνται από τη ΔΕΗ, οι εργαζόμενοι. Άρα τι πρέπει να κάνω. Να διαχειριστώ αυτό το πρόβλημα. Να βρω τρόπο ώστε να μην έχουν κόστος, όχι απλώς να μειώσω το κόστος τους. Δεν αγγιάτω. Να εξασφαλίσω ότι και αυτοί θα έχουν μέλλον την επόμενη μέρα. Αυτό σημαίνει διαχείριση αλλαγής. Ναι. Άρα οι αλλαγές δεν γίνεται ένα απότομα. Για να εξελιχθούν σωστά. Άρα αν είναι αναγκαίο θα είναι. Αλλά απότομα τρέχεις όταν δεν προλαμβάνεις. Όταν δεν προβλέπεις, όταν θεωρείς ότι τίποτε δεν πρέπει να αλλάξει και αντιστέκεσαι στις αλλαγές, κάποια στιγμή αναγκαστικά θα είναι απότομα. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα ας πούμε, σε εμάς που αρνιόμασταν να συζητήσουμε για τις ανανεώσιμες και χώρες όπως ας πούμε, η Ολλανδία ή η Δανία που ξεκίνησαν να συζητάνε το 1973. Και δεν είπαν εντάξει, πετρελαϊκή κρίση δεν θα περάσει, είπαν
Υπάρχει και αντιβαθύτερο, να δούμε πώς μας αφορά. Εμείς πετρέλαιο δεν έχουμε. Αυτοί δεν άρχισαν να ψάχνουν για πετρέλαιο όπως εμείς. Λοιπόν, υπάρχει και ένα ευρύτερο, γιατί είδαν τη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή. Υπήρχε από τότε μια συζήτηση. Ε? Δεν έχουν και πετρέλαιο. Οπότε ήταν άτομο. Όλοι έχουν πετρέλαιο, να ξέρετε. Στην Ευρώπη. Όλοι ο κόσμος έχει. Όλοι όπλα μας κάτσει, κάπου θα βρει. Το ζήτημα είναι τι κόστος είχαν οι Νορβηγοί. Μπορεί να. Μου φαίνεται ότι και οι Δανείοι έχουν κάπου δικαιώματα σε κάποια οικόπεδα όπως έχουν εμείς. Τα λένε, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Υπάρχει ένα πρόσφατο άρθρο ενός βουλευτή, ο οποίος λέει, αν κοιτάξετε την Νορβηγία και τη Σουηδία, η Νορβηγία έχει πετρέλαιο, η Σουηδία δεν έχει πετρέλαιο. Βλέπετε καμιά διαφορά στο επίπεδο ανάπτυξης. Άρα είναι πώς διαχειρίζεστε την κατάσταση. Και πώς, ή λες τι μπορώ να κάνω με αυτά που έχω, ή λες πού θέλω να πάω. Και μετά λες πώς θα το κάνω. Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά. Αλλιώς, γιατί σκεφτείτε ότι οι περισσότερες πετρελοπαραγωγές όλο στον κόσμο είναι φτωχές χώρες. Είναι μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Δεν απαραίτητο για τι γειτονικές χώρες να υπάρχουν άλλες οικονομίες. Όχι, δεν, ακριβώς δεν είναι καθόλου παράλληλες οικονομίες. Κάνα διαφορετικές επιλογές. Αλλά το επίπεδο ανάπτυξής τους, η ποιότητα ζωής των ανθρώπων, είναι το ίδιο. Οι μένουν με πετρέλαιο, αλλά χωρίς πετρέλαιο. Άρα δεν είναι ιδιαίτερα τυχερός από τους πετρέλαια. Ούτε η Δανία από κάτω είναι η πιο δυστυχισμένη χώρα στον κόσμο. Αντίθετα, του λένε, άμα ιδιαίτερα αν πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πείτε τα Δανία, που είναι, πού είναι, αύριο, φεύγω. Που έχουν και αυτοί τα προβλήματά του. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είπαμε και προηγουμένως, πώς αντιδρώ, πόσο μεγάλη είναι η αλλαγή. Η αλλαγή είναι συνεχής. Και το ζήτημα είναι αν διαχειρίζομαι την αλλαγή ως μια συνεχή διαδικασία μάθησης, αν την περιμένω να φουσκώσει, αλλά και πολλές φορές πρέπει να μπορώ να κατανοήσω ότι θα χρειαστούν ρηξικέληθες τομές. Όταν θα χρειαστούν αυτές τις τομές, τι θα είναι. Όταν λέμε μετασχηματισμό, τι λέμε, τι εννοούμε. Ότι θα αλλάξω μια διαδικασία, θα την κάνω διαφορετικό τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας. Άρα αλλάζω τη δομή, τις σχέσεις, τους ρόλους. Τι, θα έχω μια νέα κατάσταση, άρα ο μετασχηματισμός είναι η διαδικασία από μια, να πάω από μια δομή σε μια άλλη. Να γίνω από κάποια πεταλούδα. Αυτό δεν είναι. Η μεταρρύθμιση είναι το μετασχηματισμό, ποια είναι. Η μεταρρύθμιση είναι η σταδιακή προσπάθεια να διαχειριστώ με παραμετρικές, να το πω έτσι, αλλαγές, την κατάσταση. Να εξυγχρονίσω, να βελτιώσω, να κάνω πιο αποτελεσματικά τα πράγματα. Ο μετασχηματισμός είναι να αλλάξω τον τρόπο, όχι να κάνω καλύτερα. Έτσι. Και πολλές φορές η αιμονή με τη μεταρρύθμιση έχει να κάνει με την άρνηση να αλλάξουμε τους ρόλους. Θα λέγαμε ότι, και το λέμε πολλές φορές και στη διαχείριση αλλαγής και στην καινοτομία και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, να βγεις έξω από τη ζώνη άνεσής σου. Για να βγεις έξω από τη ζώνη άνεσής σου, τι πρέπει να νιώθεις, εμπιστοσύνη στο περιβάλλον σου. Ένα. Ότι δεν θα σε προδώσουν. Ότι θα φροντίσουν και άλλοι και για σένα και όχι. Άρα λειτουργεί σε μια κουλτούρα, σε έναν οργανισμό, σε μια κοινότητα όπου προσέχει ένα τον άλλον. Δηλαδή. Αυτός που σου προβάλλει την αλλαγή. Μα είναι. Που έχεις. Είναι ενδογενής. Σε έναν οργανισμό δεν περιμένουμε εξωτερικά το γιατρό να μας θεραπεύσει. Πρέπει ο μηχανισμός να έχει τις διαδικασίες. Εσωτερικά θα συμβεί αλλαγή. Η ίδια η επιχείρηση, ο οργανισμός πρέπει να παράγει την αλλαγή. Ο έξω που έρχεται δεν είναι παράγοντας συντελεστής άμεσος της αλλαγής. Όταν έρχεται ένας προπονητής σε μια ομάδα, συνήθως τον προπονητή αλλάζουμε και οι παίκτες μένουν ήδη. Γιατί γίνεται αυτό. Δεν έχει καμία σημασία ούτως ή άλλως. Γίνεται αυτό γιατί αυτός που έρχεται είναι κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα το υλικό, όχι θα παίξει αυτός καλύτερη μπάλα, ούτε θα παίξει καλύτερα τα συστήματα. Θα βοηθήσει να διαμορφωθούν καλύτερες σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ των ίδιων περίπου παικτών.
Δεν είναι θέμα να αλλάξω όλους τους παίκτες και επειδή πήρα 10 καλύτερους παίκτες θα παίξει καλύτερη ομάδα. Δεν συμβαίνει αυτό. Θα λειτουργήσω καλύτερα διότι αυτός που έρχεται εντός εισαγωγικών απ' έξω είναι ένας τελεστής, όχι αμέσως αλλά έμεσος στη διαδικασία αυτή. Έρχεται να βοηθήσει την καλύτερη λειτουργία ή και να βοηθήσει στην αλλαγή στην εβδομάδα στο ρόλο. Όταν ο Κρόιφ έγινε προπονητής και έβλεπα πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ, πήρε το μάτι μου, αυτό που άλλαξε στο στυλ ήταν ότι είδε και δανείστηκε από πού, από το μπάσκετ. Έμαθε από άλλους, που έλεγε μια άλλη διαφάνεια πριν. Ορίστε. Όχι μόνο. Πολύ περισσότερο. Την υπερφόρτωση, ακόμα η Μπαρτσελόνα παίζει με αυτούς τους τρόπους. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα από το μπάσκετ που έχουν σωματώσει που οι άλλοι ακόμα δεν τα βλέπουν. Γιατί για να μπορέσει να τα δει, πρέπει να ξέρει μπάσκετ. Εγώ δεν ξέρω ποδόσφαιρο πολύ. Έπαιξα 2 μήνες παραπάνω μπάσκετ και βλέπω πράγματα που λέω αυτό το σύστημα είναι από το μπάσκετ. Είναι... Και βλέπει άλλου που δεν παίζουν έτσι. Τι σημαίνει ότι δεν έχει αφομοιώσει, δεν έχει γονιμοποιήσει έτσι, τον οργανισμό με πράγματα που έρχονται έξω από το οικοσύστημά σου, έξω από την πεπατημένη. Γιατί όταν βλέπει μόνο του ή όμοιου τι κάνουν, δεν μπορεί να του ξεπεράσει. Εδώ είναι και η έννοια τη ανταγωνιστικότητα. Βλέπετε, έχουμε δύο έννοιες που πολλοί χρησιμοποιούν άκρητα με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το συγκριτικό πλεονέκτημα ταιριάζει περισσότερο στη μεταρρύθμιση. Είναι ποιος κάνει τα ίδια πράγματα καλύτερα. Και συνήθως προέρχεται από το ότι έχω καλύτερη πρίκα. Φθηνότερους παίκτες, καλύτερους παίκτες, μικρότερο κόστος πρώτων υλών κτλ. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχει να κάνει με το ότι κάνω πράγματα που οι άλλοι δεν θα μπορέσουν εύκολα να μιμηθούν και να τα κάνουν και αυτοί. Δεν τα κάνουν καλύτερα. Τα κάνουν διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι ότι το Ιώτα έφτιαχνε πιο γρήγορα τα αυτοκίνητα. Έχει άλλη νοοτροπία. Και κέρδισε το Ιωτισμό στον φροντισμό. Ήταν άλλο ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν. Και γι' αυτό ήταν δύσκολο να τον μιμηθούν. Έπρεπε να μετασχηματιστούν. Όχι να μεταρρυθμιστούν, να πάρουν περισσότερα ρομπότ και να δουλεύουν πιο γρήγορα. Πρέπει να δουλέψουν πιο έξυπνα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε και επαναστατικές αλλαγές. Είναι και αυτοδιαχείριση αλλαγής. Ναι. Αλλά και εκεί χρειάζεται σχέδιο. Το πρόβλημα της επαναστάσεις είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν έχουν σχέδιο. Να κερδίσουμε και μετά. Και έχει να κάνει και με τον τρόπο που πολιτευόμαστε και στις μικρές μας κοινωνίες, στους οργανισμούς μας και συνολικά. Τι αξιολογούμε, το σχέδιο ή την πασαρέλα. Που σημαίνει ότι όταν συζητάω για το σχέδιο, γιατί είναι δύσκολο να κάνω μια αποτελεσματική επανάσταση. Γιατί πρέπει όλοι να είναι σε ένα επίπεδο συζήτησης, διαλόγου για την ουσία των πραγμάτων. Να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, στο σχέδιο. Γι' αυτό, ας πούμε, πρόσφατο παράδειγμα, η Επανάσταση Αραβική. Είχαν λόγους να εξεγερθούν. Τι έλειπε, πού πάμε και πώς πάμε. Οι μισοί θέλανε να γίνουν να εκδικηστούν οι βάσεις, να έχουν μια δημοκρατία δυτικού τύπου με τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης και άλλοι κοιτάζαν από την άλλη πλευρά. Είχαν άλλο πλαίσιο αξιών και βεβαίως και άλλα αισθήματα. Οπότε έχουμε το πρόβλημα του αγού και της κότας. Τι αλλάζουμε, τον οργανισμό ή τα άλλα. Εγώ ξέρω ποια άτομα που θα ξεκινήσει. Μάλιστα. Καμιά άλλη ιδέα. Μα αν αλλάξουν τα άτομα, δεν θα αλλάξει ο οργανισμός,
αφού μας να κάνουμε μια αλλαγή μέσα στον οργανισμό. Ξεκινάμε από τα άτομα. Μετασχηματίζουμε τις διαδικασίες, αλλά αλλάζει ο οργανισμός στο τέλος. Πολύ ωραία. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Πώς θα αλλάξουμε τα άτομα όταν ο οργανισμός δεν αλλάζει? Πώς θα αλλάξουμε, όταν λέμε θα αλλάξουμε τα άτομα, δεν εννοούμε αλλά θα απολύσουμε το φυσικό και θα πάρουμε τίποτα. Όχι, όχι, να αλλάξουμε θα... συμπεριφορές, τρόπους που δουλεύουν. Θέλουμε να αλλάξουμε, ας πούμε, εδώ στο στα πανεπιστήμια μας. Τι δεν πάει καλά? Αυτό που είπατε πριν, ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση επί της ουσίας. Θα πρέπει να υπάρξει αυτό. Όχι, τι πρακτικά τι δεν πάει καλά, σε ένα πανεπιστήμιο, ένα πρόβλημα. Για δύο πρόβλημα. Πώς θα το αλλάξω? Θα αλλάξω όλους τους πανεπιστημιακούς και ξαφνικά την νοοτροπία τους? Όχι. Θα αλλάξω όλη την νοοτροπία των φοιτητών? Όχι. Θα λέγουμε σταδιακά πράγματα, δηλαδή σε επίπεδο επιχείρηση. Πολύ ωραία. Σταδιακά πρακτικά. Σε μια επιχείρηση, θα αλλάξουμε το διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Την πολιτική, το πώς διοικείται. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα που λέγαμε πριν, ότι αν αλλάξει ένα το κομμάτι, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω. Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων θα πιάσει και τη μισθοδοσία. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι ο τρόπος, η διαδικασία του πρώτα θα κάνω αυτό, μετά θα κάνω εκείνο. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Πολύ ωραία. Για τις πατάτες του Καποδίστρια έχετε ακουστά. Ναι. Πολύ ωραία. Τι έκανε ο Καποδίστρια? Άλλαξε μια κουβή. Άρα έδωσε αξία σε κάτι που οι άλλοι θεωρούσαν ότι δεν έχει αξία. Όταν τους τα χάρισε ήταν τζάπα. Δεν είχε καμία αξία. Όταν τα άκρυψε έγινε πολύτιμο. Άρα ο άλλος πρέπει να κατανοήσει ότι κάτι έχει αξία. Δεν μπορείς να κρύψεις την αλλαγή για να πεις ότι θα τη βρείτε και για να την γίνει. Τι μπορείς να κάνεις όμως? Μπορείς να ξεκινήσεις από κάπου και να κάνεις το αποτέλεσμα αντικείμενο μήνυσης. Να πούνε και εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Να το κάνεις μόδα. Ουσιαστικά να επιμολύνεις τον οργανισμό με μια πρωτοπορία. Αυτό λοιπόν που κάνουμε πολλές φορές είναι ότι λέμε ξεκινήσουμε από κάπου. Όχι μόνο για να πειραματιστούμε και να δούμε αν δουλεύει, αλλά γιατί όταν κάποιοι βλέπουν ότι σε εκείνο το τμήμα τα πράγματα πάνε καλύτερα, είναι πιο ευτυχισμένοι, λένε τι κάνατε εσείς, να το κάνουμε κι εμείς. Το πρόβλημα θα αρχίσει όταν η μίμηση αυτή γίνεται χωρίς να τηρούνται οι αρχές. Με συγχωρείτε, δεν έχουμε ένα πανεπιστήμιο σαν τα δικά μας. Και έχουμε 400 πανεπιστήμια που είχαμε πιο χαμηλά στην κατάσταση. Δεν παραγωγήσαμε από αυτούς. Να το κάνουμε δηλαδή εκτός πανεπιστημίου. Ναι, βέβαια. Μα θες να αλλάξεις τον οργανισμό. Ο οργανισμός πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι. Δεν πατάς ένα κουμπί, ο πρίτανς θα πατήσει ένα κουμπί που θα δεις και αλλάξουν οι νοοτροπίες. Οι φοιτητές, παραδείγματος χάρη, που έρχονται στο μάθημα, τι θέλουμε? Ένα καλό βαθμό. Γιατί θέλουν ένα καλό βαθμό? Ένα βαθμό. Αλήθεια. Μάλιστα. Εγώ κάθε χρόνο ρωτάω τους φοιτητές μου, έχω περίπου 200, είναι σε μάθημα επιλογής. Πέστε μου, πότε τα τελευταία, όσοι σας ρώτησαν οι γονείς σας, πότε θα πάρετε πτυχίο? Όλοι σηκώνουν το χέρι. Πόσους από εσάς σας ρωτάνε οι γονείς σας, τι βαθμό θα πάρετε? Σχεδόν η μισή και παραπάνω τους σηκώνουν το χέρι. Πότε σας ρώτησαν τελευταία φορά οι γονείς σας, τι μάθατε? Κανένας, απολύτως κανένας. Η συμπεριφορά που παράγεται από αυτό και εμείς το βλέπουμε είναι ότι ο φοιτητής περισσότερο διαμαρτυρηθεί για τον βαθμό και λιγότερο για το ότι δεν έμαθε κάτι. Ακόμα και αν έξω θα κακολογήσει τον κακό φοιτητή, τον κακό δάσκαλο, θα τον χαρακτηρίζει. Αλλά δεν θα εξεγερθεί για τον κακό δάσκαλο, θα εξεγερθεί για τον κακό βαθμό. Μία τους έκοψε πολλούς. Έχετε δει πολλές διαμαρτυρίες καταλήψεις γιατί είναι κακός ο καθηγητής? Διαμαρτυρίες, ναι. Άμα κάποιος είναι συστηματικά κακός. Κακός όταν τους κόβει. Όχι όταν τους κόβει, εγώ έχω δει και σε όταν κάποιος δεν κάνει τη δουλειά, τα άλλα πρέπει να είναι κάτι πολύ υπερσπανέ. Αλλά πιο πολύ δεν γίνονται για αυτή τη γεννήση. Έχουμε δει. Ναι, όχι, εντάξει. Και εγώ τώρα που σκέφτομαι κάνω δύο παραδείγματα. Έτσι, για να δει. Αλλά...
Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια νοοτροπία, η οποία νοοτροπία δεν είναι μόνο του πανεπιστημίου. Η συνολική αντίληψη είναι ότι άμα πάρω το χαρτί θα βρω δουλειά. Όχι στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα. Η αντίληψη είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας προσλαμβάνει ιδιογραφικά. Πρέπει να αλλάξω αυτή την αντίληψη. Και αυτό αναπαράγεται και στον ιδιωτικό τομέα. Μερικοί λένε ότι δεν φέρνουν βιογραφικά. Ξέρουν στον ιδιωτικό τομέα να διαβάζουν βιογραφικά να κάνουν προσλήψεις. Είναι. Οπότε, τι θέλω να κάνω, να δημιουργήσω φύλακες όπου τα επιτυχημένα παραδείγματα θα είναι αντικείμενο μίμησης και μηχανισμούς μετά μετάδοσης, ώστε ενεργά να διαχειρίζομαι το πώς μιμούνται. Γιατί η μίμηση δεν είναι κάτι πάντα θα πετύχει. Έτσι, το θέλω κι εγώ, δεν είναι βεβαίως πάρτο και θα δουλέψει. Πρέπει να διαχειριστώ και αυτή τη διαδικασία. Τώρα, πολλές φορές βρίσκουμε αφορμές. Ας πούμε, στη διαχείριση της αλλαγής λέμε ότι ένα σοκ, μία κρίση, δίνει αφορμές για να μπορέσουμε, δίνει ευκαιρίες μάλλον, για να μπορέσουμε να προκαλέσουμε ή να ενεργοποιήσουμε διαδικασίες αλλαγής. Γιατί? Γιατί μία κρίση φέρνει πιο ευκολότερα τη δυνατότητα ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ή να είναι πιο ευεπίφορος στο να πει ας δοκιμάσουμε και κάτι άλλο. Το καλύτερο κομμάτι της κρίσης που περάσαμε, ή μάλλον ένα καλό, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ και πολλά, ποιο ήταν? Ότι ήταν και κρίση αξιών. Ξαναείδαμε τις ανθρώπινες σχέσεις, δώσαμε σημασία σε απλά πράγματα, σταματήσαμε να ασχολούμαστε με το τι αυτοκίνητο έχουμε, σταματήσαμε να λέμε, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι το θέλω το δεύτερο και το τρίτο σπίτι, τι να το κάνω, μπελάς είναι, κόστος είναι. Κοιτάξαμε και πιο ουσιαστικά πράγματα της ζωής και των σχέσεών μας. Μας έκανε και τους ανθρώπους αυτό. Το κακό είναι, το θα λέγα, ότι πάνω σε αυτό δεν δράσαμε. Ξεχνάμε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα αν βγαίνοντας από την κρίση θα έχουμε μάθει από την κρίση. Γιατί αν δεν μάθουμε, ξαναπάθουμε. Αυτό δεν είναι μόνο σε εμάς. Κοιτάξτε, φέτος κλείνουμε 10 χρόνια από την κρίση. Κοιτάξτε όλες τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών και των μεγάλων εταιριών, συμβούλων, μελετητικών γραφείων κτλ. Τι λένε όλοι? Ότι το παγκόσμιο χρέος σε παντού, σε τράπεζες κλπ. Είναι μεγαλύτερο από ό,τι ήταν το 2008. Ιδιωτικό και δημόσιο. Σε όλο τον κόσμο. Κυρίως το ιδιωτικό. Άρα και το δικό. Όχι, εμείς, ούτως ή άλλως, εμείς είχαμε από τα χαμηλότερα ιδιωτικά χρέη στον κόσμο. Να ξέρετε. Κοιτάξτε τα νούμερα, γιατί δεν έχει σημασία μόνο το δημόσιο χρέος, που είναι, έχει και το ιδιωτικό. Αλλά το ζήτημα είναι αν αξιοποιείς αυτή την κρίση, γιατί πάντα η κρίση στη διαχείριση της αλλαγής λέμε ότι είναι μια ευκαιρία για να εμπνεύσεις ανθρώπους και πιο εύκολα να τους παρακινήσεις και να τους αφήσεις να δεχθούν νέες ιδέες. Εκεί θέλεις έμπνευση, εκεί είναι που η ηγεσία μετράει, αλλά θέλει και γνώση και τόλμη. Και βεβαίως μετά, αφού τα έχεις κάνει όλα, πρέπει να αποτιμήσεις τι άλλαξε. Τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε. Τι πρέπει να κάνω διαφορετικά στη διαχείριση της επόμενης αλλαγής, γιατί είπαμε. Η αλλαγή είναι ένας μηχανισμός οργανωσιακής μάθησης. Και η ικανότητα διαχείρισης αυτής της αλλαγής, η ικανότητα μάθησης είναι μια δυναμική ικανότητα του οργανισμού. Ο οργανισμός που μαθαίνει είναι ο οργανισμός ο οποίος αλλάζει. Για να γίνεις καλύτερος πρέπει να αλλάξεις. Δεν γίνεται να γίνεις καλύτερος να μην αλλάζεις τίποτα. Και άρα πρέπει να μαθαίνεις από τις προσπάθειές σου. Να δούμε ένα παράδειγμα τώρα. Σε σχέση με αυτά που κάνουμε, το δείχνουμε κάθε χρόνο με διαφορετικούς τρόπους. Μπορώ να σας δείξω και άλλα παρόμοια. Αυτό ήταν πριν από 2 χρόνια, 3. Είμαστε πιο σκληρά εργαζόμενοι, τα ακούμε κάθε μέρα έτσι. Κάθε
2-3 φορές το χρόνο βγαίνει μια έκθεση και λέει: Έλληνε, του χρειάζεται να δουλεύουν πιο σκληρά από όλου. Πανηγυρίζουμε. Είμαστε δουλευταράδε. Και λιγότερο παραγωγικοί. Είμαστε δουλευταράδε ή ανίκανοι. Ορίστε. Δομικά στοιχεία αυτού του πράγματος. Είμαστε πρώτοι στους αυτοαπασχολούμενους. Τι δείχνει αυτό? Έλλειψη κουλτούρα συνεργασίας. Κάνε το μαγαζάκι σου, κρύψε το ένα γραφείο. Δεν είναι καλό, ξέρετε που είμαστε. Πάνω από το διπλάσιο του ποσοστού του επόμενου στην αυτοαπασχόληση. Αυτό δεν έκανε και όλο με την οικογένεια. Όχι. Γιατί οι γυναίκες επιχείρησης είναι περισσότερες. Όχι, αυτό απασχολούμενο. Μύθος είναι, μισό λεπτό. Αυτό απασχολούμενο είναι. Δεν είναι οικογενειακή επιχείρηση, ο μπαμπάς. Μπαμπάς. Αυτό απασχολούμενο είναι κάποιος. Κάποιος στο γιο του. Κοιτάξτε, έχουμε. Προσέξτε, υπάρχουν δύο ειδών αυτό απασχολούμενοι στατιστικοί έτσι στις μετρήσεις. Υπάρχουν αυτοί που απασχολούν και κάποιον άλλον. Ένα, δύο άτομα, τρία. Και υπάρχουν και αυτοαπασχολούμενοι που είναι μόνος του. Τελείως. Yeah. Το ζήτημα δεν είναι αν είμαι ένας γιατρός ή ένας δικηγόρος και όχι μια γραμματέα ή ένας έμπορος και έχω ένα υπάλληλο, ξέρω. Αυτό. Πάλι αυτό απασχόληση. Δεν είναι μια ξαφνικά επιχείρηση. Αλλά τι δεν. Δεν ασχολούμαι δημιουργικά με αυτό. Είμαι ο άνθρωπος ορχήστρα και στην πραγματικότητα κάνω 4 δουλειές, όλες τις κάνω αναποτελεσματικά, καμία δουλειά δεν κάνω καλά, διότι δεν υπάρχει κανένας καταμερισμός εργασίας. Είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις στα οικονομικά. Καταμερισμός εργασίας είναι πιο αποτελεσματικός από το να τα κάνεις όλα μόνος. Το είπε ο Ντάτς Σμιθ πριν από 300 τόσα χρόνια. Δεν είναι θέλει πολλή σκέψη. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το κόστος της συνεργασίας, ότι πρέπει να αλλάξεις. Αλλά αυτό εμείς που δεν βλέπουμε είναι ότι διαβάζουμε τα νούμερα διαφορετικά. Και βλέπετε ότι όσο πιο πολύ μεγάλος είναι ο μισθός, τόσο πιο μεγάλη είναι η παραγωγικότητα. Όσο χαμηλότερη η μισθή, τόσο χαμηλότερη η παραγωγικότητα. Οι Αμερικάνοι λένε, you pay peanuts, you get money. Αυτό που είναι το στοιχείο αυτό. Αυτό είναι από μια μελέτη μιας βρετανικής εταιρείας, αλλά υπάρχουν, έχω και στον ΟΣΑ, θα βρείτε τέτοια αντίστοιχα στοιχεία. Έχουμε κάνει και αντίστοιχες μελέτες πρόσφατα, που όλες δείχνουν αυτό το πράγμα. Αλλάζει και η φύση του παραγωγικού συστήματος, άρα πολλά στοιχεία που έχουν να κάνουν με το ταλέντο παράγει, άειλη περιουσία, άειλα στοιχεία ενεργητικού, έχουμε ψαδόμενες αποδόσεις, επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Αλλά το βασικό είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός που δεν πληρώνεις ή θα είναι ανίκανος και δεν τον πληρώνεις καλά ή δεν θα αποδώσεις και δεν τον πληρώνεις καλά. Αυτό ισχύει και για το ιδιωτικό και για το δημόσιο τομέα. Βέβαια. Και κυρίως. Φυσικά. Το άλλο είναι, και αυτό είναι μια άλλη ένα άλλο σχετικά περιγράφημα που περιγράφει τα ίδια, τι λέμε λίγα λόγια, ότι είμαστε μια χώρα που διαφέρουμε από τις άλλες, το ότι δεν επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη και δεν επενδύουμε και στο ανθρώπινο δυναμικό με υψηλά προσόδα εντός εισαγωγικών, αλλά κυρίως ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη, δηλαδή με υπομονή. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο, τη δομή της δραστηριότητας. Δεν είναι να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Είναι ότι είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη στην υπομονή, δηλαδή στο να επενδύουμε σε πράγματα τα οποία δεν θα αποδώσουν άμεσα, αλλά αργότερα. Αυτό έχει να κάνει με το ότι έχω μια παράδοση μεταπρατισμού και μια παράδοση προσοδοθυρίας, η οποία να κάνω ένα σπίτι, να πάρω ένα κίνητο, να τον νοικιάσω σε κάποιον άλλο και να παίρνω τον νίκη. Και να γίνω έμπορος, να πάρω κάτι, να το πουλήσω σε κάποιον άλλο. Αυτό το ανέκδοτο, το αγοράζετε προϊόντα από την τοπική αγορά, το ξέρετε. Αυτά τα προϊόντα από πού έρχονται. Τι πουλάνε όλοι αυτοί οι εγώ. Κινέζικα δεν πουλάνε όλοι. Εισαγόμενα δεν πουλάνε. Άμα όλοι κάνουν εμπόριο, ποιος παράγει. Τι θέλω, να αλλάξω το χαρακτήρα, δεν να γίνω καλύτερος έμπορος.
είναι να γίνω καλύτερη αποτελεσματικότητα η παραγωγή επιχείρηση, που σημαίνει ότι κάτι πρέπει να παράγω. Και για να παράγει, πρέπει να έχει προϊόν. Για να έχει προϊόν, πρέπει να το σχεδιάσει. Για να το σχεδιάσει, πρέπει να βάλει κάποιου ανθρώπου στην έρευνα και ανάπτυξη. Δεν είναι αλλιώς, πάμε πίσω στη φυσιοκρατία, να πουλάμε ελιές. Πόσες ελιές έχει αυτή η χώρα, πού θα τις βάλουμε. Πόσα πρόβατα και κύρια θα έχει Θεσσαλία και Ήπειρος. Τι χώρα είναι. Έχει πεπερασμένες ικανότητες το περιβάλλον μας. Η φέρουσα ικανότητα του οικοσύστηματος είναι πεπερασμένη. Όλοι οι άλλοι παράγουν από τη γνώση, δημιουργώντας αξία. Όχι μετασχηματίζοντας ύλη. Γι' αυτό μιλάμε για οικονομία της γνώσης. Αυτό λοιπόν που αλλάζει δεν είναι να γίνουμε καλύτεροι, είναι να γίνουμε διαφορετικοί. Να αλλάξουμε τη δομή της οικονομίας μας. Και αυτό είναι που εμείς ψάχνουμε. Δηλαδή, γιατί τα λέμε όλα αυτά, διότι για να αυξηθεί η δαπάνη έρευνας ανάπτυξης, που το έλλειμμά μας είναι στον ιδιωτικό τομέα κυρίως, για να γίνει πιο αποτελεσματική καινοτομία, να συνδεθεί το δημόσιο σύστημα έρευνας με το ιδιωτικό. Το πρόβλημα, ξέρετε, στα πανεπιστήμια έρευνα γίνεται. Χρήστες δεν υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα, διότι δεν έχουν ανθρώπους να απασχολούν, να έχουν την ικανότητα να αφομοιώσουν την έρευνα που παράγεται. Γι' αυτό βλέπω τα ελληνικά πανεπιστήμια να είναι μεταξύ το πρώτο στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι και φθηνότερα, αλλά και είναι αποτελεσματικά. Οπότε όλες οι εταιρείες θέλουν να συνεργαστούν μαζί τους. Ελληνικές εταιρείες δεν έχουν να συνεργαστούν μαζί τους. Η σύνδεση, ο αδύναμος κρίκος, είναι επιχειρηματικός τομέας. Επιχειρηματίες δεν έχουμε. Ερευνητές έχουμε. Και έχουμε και πολλούς, και αφού δεν τους έχουμε επιλέξει στον ειδικό τομέα και προφανώς αυτό έχει αντανακλάται και στον δημόσιο τομέα σε έναν βαθμό, στο ελληνικό σύστημα, θα πάνε έξω. Όπου οι συνθήκες δεν είναι σχεδόν ποτέ καλύτερες. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις είναι από τόσο ιδανικές οι συνθήκες. Όχι. Αυτό μας το λένε συνέχεια και οι φοιτητές μας που είναι έξω και το καθεξής. Άρα το ζήτημά μου είναι να αλλάξω νοοτροπία, να έχω υπομονή, να βλέπω και πέρα από τα όρια της Ελλάδας, διότι όλοι αυτοί που λένε θα πουλήσω, πού θα πουλήσεις. Για να πουλήσεις την παγκόσμια αγορά, εκτός από να μάθεις ξένες γλώσσες, πρέπει να κατανοείς τον άλλον, να είσαι ανοιχτός στην ξένη κουλτούρα. Δεν είναι όλοι κακοί, φταίνει άλλοι, κάτι καλό που κάνουμε κι εμείς. Αλλά για τα χρόνια, τι θα μάθουμε από αυτούς και πώς θα συνεργαστούμε, τι ανάγκες έχουν όλοι έξω. Να πίνουν λάδι και κρασί. Τι να το κάνουμε στην Νορβηγία το λάδι. Μήπως θα παγώνει το χειμώνα. Υπάρχουν τέτοια πρακτικά προβλήματα. Θέλεις να δεις πώς θα μπορέσεις να δώσεις εσύ αυτό που ο άλλος έχει ανάγκη, που σημαίνει ότι πρέπει να κατανοείς την κουλτούρα του, να έχεις και εσύ ανοιχτή κουλτούρα, ότι δεν είσαι μόνο προϊόν, αλλά είσαι και αξίες, ιδέες, ατμόσφαιρα, κοινωνία. Αυτό το πράγμα για να το κάνεις, ποιο λείπει? Το λέγαμε το υποκείμενο. Ποιος θα το κάνει? Αν έχουμε ένα έλλειμμα επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας, πόσες ελπίδες έχουμε αυτές οι επιχειρήσεις να αλλάξουν? Ποιες είναι οι ευκαιρίες αλλαγής για αυτές τις εταιρείες? Να τις αγοράσει κάποιος άλλος, η διαδοχή. Να τις αγοράσει κάποιος άλλος, να τις πάρει νέα γενιά ή να τις πάρουν εργαζόμενοι τους στα καλύτερά τους στελέχη με ανοιχτά μυαλά που θα τις πάνε καλύτερα. Οι 9 στις 10 επιχειρήσεις κλείνουν στη διαδοχή, παγκοσμίως. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα η διαδοχή. Όχι φωνή. Όχι, δεν είναι καμία σχέση. Δεν είναι θέμα διαδοχής, εκεί είναι άλλα πράγματα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχω ένα ολόκληρο άλλο πεδίο που είναι οι νέες επιχειρήσεις. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το οικοσύστημα, για να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό, έχουμε δύο δρόμους. Ο ένας είναι να βελτιώσουμε τα είδη που υπάρχουν μέσα και ο άλλος είναι να δημιουργήσουμε νέα είδη. Και επειδή είμαστε και σε μια περίοδο που λέγαμε και προηγουμένως αλλαγής τεχνολογικής, οικονομοτεχνικής,
Επειδή αλλάζει το τοπίο και πολλά από τα παλιά είδη θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν. Ούτως ή άλλως. Όσο καλά και αν κάνουν αυτό που κάνουν. Άρα δεν ξέρω αν υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας, αλλά σίγουρα τα νέα είδη, αυτό που λέμε νεοφυείς, επιχειρήσεις, τεχνοπλαστή, είναι νέα υποκείμενα που τα έχουμε ανάγκη στο παραγωγικό σύστημα για να αλλάξει το παραγωγικό σύστημα. Ουσιαστικά λοιπόν το επιχειρήν είναι συντελεστής της αλλαγής. Οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν απλώς. Αλλάζουν. Παράγουν αλλαγή οι ίδιες. Με την οικονομική τους και την παραγωγική τους βάση. Και δεν αλλάζουν μόνο με το προϊόν τους. Αλλάζουν με την νοοτροπία, με τις αξίες τους, με την έμπνευση, με το πώς συλλαμβάνουν διαφορετικά το πρόβλημα. Η εταιρεία, αυτό θα κάνει μια εταιρεία bike sharing, όπως ο φίλος μας θα έρθει σε περίπου στο τέλος του μήνα, δεν ήταν απλώς μια πιο αποτελεσματική εταιρεία. Αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί η πόλη. Είναι συντελεστής αλλαγής στη λειτουργία της πόλης. Που θα έρθει, θα προτείνει κάτι καινούριο, που θα αφορά το σύνολο, θα έχει μια καινούργια διαφορετική, δεν είναι μια καλύτερη εταιρεία, μια διαφορετική αξίες. Οι εργαζόμενοι που θα πάνε να δουλέψουν σε αυτή την εταιρεία, θα πρέπει να μην είναι θα έχω με το αυτοκίνητο στη δουλειά. Έτσι. Θα έχουν θα είναι στοιχείο για τις προσωπικότητάς τους ή θα αγοράζουν και αυτοί τις ταυτότητες. Θα ενωματοδοτήσει τη δικιά τους δουλειά και τη ζωή τους αυτό που κάνουν. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα καταλαβαίνουν πώς αυτό που κάνουν έχει να κάνει με το τι κάνει ο Δήμος, τι κάνουν άλλες επιχειρήσεις, αν και αυτοί ενθαρρύνουν και θα κάνουν συμβάσεις, να πληρώνουν συνδρομές στους εργαζομένους τους, αν θα συνδεθούν με τοπικές πρωτοβουλίες, συλλόγους, πανεπιστήμια, στο να λειτουργήσει αυτό που κάνουν. Και στο τέλος έχουν μια κουλτούρα που λένε αναλαμβάνω μέρος του κινδύνου και τις ευθύνες του πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Το σχεδιάζουν για το πώς θα λειτουργήσει. Γιατί συνήθως όλοι αναλαμβάνουμε την ηγεσία, το πόστο, αλλά είπαμε, άλλοι φταίνουν. Ευθύνη είναι και να συμμετέχω στη διαδικασία της αλλαγής. Όχι να έχω μόνο δικαιώματα στο τι πρέπει να κάνω, τι ποιότητα εργασίας θέλω να έχω κτλ. Αν λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα από αυτή τη διαδικασία της διαχείρισης της αλλαγής και το πώς το συμβιώνουμε στην Ελλάδα μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα είναι ότι είμαστε πολύ συντηρητικοί. Ότι γενικώς προσπαθούμε να αποφύγουμε το κόστος της αλλαγής με αποτέλεσμα στο τέλος να πληρώνουμε πολύ ακριβά την άρνησή μας για την αλλαγή και όταν πάμε να διαχειριστούμε την αλλαγή να προσπαθούμε να μην αλλάξουμε. Έτσι. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί δεν κατανοούμε βαθύτερα το τι συμβαίνει. Πότε θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί, όταν είμαστε δημιουργικοί στη διαχείριση της αλλαγής, δηλαδή για να βρούμε λύσεις. Και είμαστε δημιουργικοί όταν πρώτον αμφισβητούμε τις λύσεις και αμφισβητούμε το τι υπάρχει και γι' αυτό πάντα να ξέρετε σε αυτές τις ασκήσεις δημιουργικότητας όταν αναζητούμε λύσεις στη μεθοδολογία λέμε και τι θα γινόταν αν και βάζουμε μία παραδοχή η οποία δεν θεωρείται λογική ή εύκολη. Πώς θα λειτουργήσει η πόλη αν δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο. Όχι σχεδιάζω την πόλη για να δω μια ισορροπία με τα αυτοκίνητα. Αν δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο, πώς θα έπρεπε να σχεδιάσω την πόλη. Αν δεν είχαμε ξέρω, καθόλου τείχους στην εργασία μας. Ή εάν δουλεύαμε μόνο 4 ώρες την ημέρα. Αυτό ξέρετε γίνεται πολλή συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας. Έτσι. Ένα ζήτημα είναι, δουλεύετε όλοι σχεδόν. Ε? 8ωρο, πόσες ώρες από το 8ωρο εργάζεστε. Εσείς ζουν πέντε. Άρα πηγαίνατε για 5 ώρες, θα είστε πιο ευχαριστημένοι. Η ένταση της δουλειάς σας έκανε πιο παραγωγικούς.
Ούτως ή άλλως από τις 3 ώρες που περισσεύουν, κάποιες δεν είναι κάπου. Ξεκούραση είναι χάζεμα, διάλειμμα, βαρεμάρα. Ε? Το έχεις παράτησε αυτό και στην προσωπική οικογενειακή ζωή, λύνεις περισσότερα προβλήματα, μειώνεις το κόστος της ζωής σου, πας μεγαλύτερο κέφι, επινέεσαι περισσότερα πράγματα από αυτά που κάνεις έξω, έχεις καλύτερη υγεία, θα έχεις λιγότερες απουσίες από τη δουλειά σου, είτε γιατί θα είσαι άρρωστος, είτε γιατί δεν θα θέλεις να την αποφύγεις το ίδιο εύκολα. Αν δεις ορίσει διαφορετικά το πρόβλημα, θα βρεις και διαφορετικές λύσεις. Ο Γερμανός δουλεύει λιγότερες ώρες, δουλεύει πιο οργανωμένα και συλλογικά, σε πιο μελετημένες δομές, ο Δανός, ο οποιοσδήποτε, και παράγει, δουλεύει, αν περνείτε τα σχεδόν τις μισές ώρες, κατά μέσο όρο, και παράγει το διπλάσιο κατά κεφαλή. Άρα είναι 4 φορές πιο αποτελεσματικός. Και οι συνθήκες σε πάρα πολλά από αυτά που κάνουν είναι χειρότερες. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, έτσι. Δεν είναι παράδεισος, να μην υπερεξηγηθούμε. Αλλά σε εκείνα τα κομμάτια της οικονομίας τους που είναι έτσι, είναι πολύ αποτελεσματικοί. Εμείς έχουμε λιγότερους τέτοιους φυλακές. Και αυτό που θέλουμε είναι να δούμε γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι έτσι, τι δεν έχουμε κατανοήσει σωστά, πρώτον, και δεύτερον, αυτό που βλέπουμε να το δούμε με μια κριτική αντίληψη, να αξιολογήσουμε δηλαδή τι παραδοχές έχουμε κάνει, ποιες από αυτές μπορεί να μην ισχύουν, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, ώστε να είμαστε εφευρετικοί, δημιουργικοί στη λύση των παράγοντων. Γιατί για να διαχειριστείς μια αλλαγή αποτελεσματικά, πρώτα πρέπει να έχεις μια πραγματική αλλαγή να συντελέσεις. Αυτού τέτοιου είδους νέες επιχειρήσεις και νέα επιχειρηματικότητα χρειαζόμαστε, ή ενδοεπιχειρηματικότητα, ως συντελεστή της αλλαγής. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να ξέρετε. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή να κάνετε κάτι απλώς καλύτερο. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όχι μία από τα ίδια απλώς καλύτερα. Αυτό δεν έχει νόημα. Έτσι, είμαστε λέει περισσότερο στη ριζική πλευρά της αλλαγής και λιγότερο στη βελτίωση. Και επιτάχυνα στο τέλο. Δεν ξέρω. Άλλε φορέ θα πηγαίνουμε, θα είναι μικρότερη εισήγηση και με περίπου μισή με ώρα με μία ώρα ερωτήσει. Να ξέρετε. Απλώ αυτά τα πρώτα είναι. Έχετε κάτι άλλο? Να κάνουμε μια ερώτηση. Στην αποτελεσματικότητα παίζει ρόλο, δηλαδή στο τετράωρο, παίζει ρόλο η εξειδίκευση του εργαζομένου? Πολύ ωραία. Η εξειδίκευση έχει να κάνει με τον καταμερισμό εργασίας. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερος είναι ο καταμερισμός, τόσο περισσότερο θα εξειδικεύεσαι. Όσο καλύτερα είναι ο εξοργανωμένος ο καταμερισμός επίσης. Έβλεπα κάποια στιγμή σε μια αθλητική εκπομπή. Μου φαίνεται στην ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν ένας γιατρός. Ήταν ο αθλίατρος, μου φαίνεται, της Τσέλσι. Με τον Μουρίνιο, την εποχή του Μουρίνιο. Ο οποίος ή... Δεν γυναίκα. Ε? Δεν γυναίκα. Δεν άκουσα. Δεν ήταν γυναίκα. Όχι, άντρας. Άντρας ήταν. Και Έλληνας. Και έδινε συνέντευξη. Και έλεγε το εξής, ότι στη Γαλλία έχουμε πολλούς γενικούς γιατρούς και λίγους specialists, ειδικότερες. Εμείς στην Ελλάδα, στην Αθήνα μόνο, έχουμε σε ειδικότητες καρδιολόγους, φαινολόγους, κλπ. Πόσους έχει όλη η Γαλλία? Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι εξειδικευμένοι? Αυτό σημαίνει κακό καταμερισμό εργασίας. Γιατί? Γιατί ο Γάλλος ή ο Άγγλος ή ο οποιοσδήποτε έχει λίγες ειδικότητες και πολλούς γενικούς γιατρούς. Πέρα από το ότι οι γενικοί γιατροί έχουν συγκεκριμένους οικογένειες, οι οποίες είναι και ο γυναικός γιατρός κλπ. Ο ειδικός ασκεί εντατικά την ειδικότητά του. Όταν έχεις, δεν ξέρω, 10 καρδιοχειρούργους στο Βόλο, πόσες χειρουργικές πράξεις κάνει ο καθένας το μήνα? Τυχαίο το παράδειγμα, έτσι.
Πού θα βρει την ένταση της μάθησης? Εντάξει, σε ένα νοσοκομείο είναι μέσα, θα έχει πράγματα. Οι άλλοι όλοι πόσες πράξεις κάνουν το μήνα. Ναι. Για να αποδειχθεί αυτός ο πολεμός όμως. Το ζήτημα λοιπόν της διαχείρισης αλλαγής είναι πώς μεταβαίνω από την κατάσταση που έχω πολλούς ειδικούς, λίγους γενικούς και λίγους νοσηλευτές, σε μια κατάσταση που έχω λίγους ειδικούς, πολλούς γενικούς και περισσότερους νοσηλευτές. Και το ζήτημα είναι αν θα περιμένω τη φυσική φθορά, αλλά ταυτόχρονα το πρόβλημα είναι ότι οι ειδικότητες παράγουν ειδικότητες. Ειδικά στα νοσοκομεία και στις σχολές, οι καρδιολόγοι θέλουν φοιτητές για τις καρδιολογικές φοιτητές να πάρουν ειδικότητα και αυτό να παράγει τη δομή του συστήματος. Άρα πρέπει να βρω το μηχανισμό του να αλλάξω τη δομή. Αυτό μου είναι δύσκολο. Είναι μια πολύ καλή διπλωματική η εργασία, πώς το έκαναν άλλες χώρες. Τελείως συμβαίνει και με το δικό μου το κλάδο, στους δικηγόρους. Είμαστε στο πόλεμο 600 δικηγόρους. Οι δικηγόροι έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Οι περισσότεροι δικηγόροι δεν έχουν ειδίκευση. Τα κάνουν όλα. Ναι. Οικογενειακό, εμπορικό, εταιρικό, ποινικό, αστικό. Κάνουν και πατέντες. Ισχύει το ίδιο με τους γιατρούς. Πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή πριν από χρόνια, δηλαδή είχαμε πει πριν τα στατιστικά, επειδή φαντάζομαι δικηγόρος, μου έλεγε ο πατέρας μου ότι η Νέα Υόρκη μόνο η Νέα Υόρκη ως πόλη έχει όσους δικηγόρους έχει όλη η Ελλάδα. Δηλαδή ήταν 12.500 το μήνα. Ναι, έφυγε 12.500 δικηγόρους και η Ελλάδα έχει 12.500 δικηγόρους. Τώρα έχει πολύ λόγο. Δηλαδή ήταν φοβερό. Έτσι ήταν, δηλαδή ήταν με καλό εκατομμύριο. Περισσότερο από διπλάσεις. Τώρα έχουμε κονθέντη 30.000 δικηγόρους. Πώς είναι. Όχι, συνολικά, δεν αρήκα. Είναι δεκάδες χιλιάδες. Και το ζήτημα είναι ότι δεν οργανώνονται σε εταιρείες. Εδώ είναι ένα στοιχείο επιχειρηματικό. Αν δεν οργανωθούν σε εταιρείες και ο ένας πάρει. Μα θα είναι και πιο εύκολη η δουλειά. Θα είναι καλύτερο ο καθένας στη δουλειά και θα ξέρω ότι πηγαίνω και θα η εταιρεία μπορεί να με καλύψει. Ναι. Στο αστικό, στο ποινικό, στο καταναλωτικό κτλ. Και θα έχω τον καλύτερο δυνατό δικηγόρο σε καθένα που δεν θα είναι ένα άτομο. Αλλά εδώ είναι ο. Ο μάγος, δικηγόρος στον ενέργο. Χάρη Κώστα. Αντίθετα, όλοι εξειδικεύονται σε κάτι, δηλαδή. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να ψάξω να τον βρω. Άρα δεν έχει πελατεία. Ούτε σε συστήνω εγώ στον συναδέλφο τον καλό, ούτε υπάρχει ο αμοιβαίος έλεγχος. Δηλαδή. Είναι αυτοί που εμφανίζονται και το λένε εγώ σχολούν μόνο με αυτό. Αν δεν έχουν γίνει υπόθεση στο γραφείο. Ναι, εντάξει. Το ζήτημα είναι πού θα τον βρούμε. Και δεν υπάρχει και αμοιβαιότητα. Δηλαδή, συνήθως, ένας άνθρωπος ή μια εταιρεία, μια οικογένεια έχει πολλών ειδών νομικά προβλήματα. Πόσους δικηγόρους θα έχω. Με πόση δικηγόρη γραφεία θα έχω σχέση. Ενώ αν έχω μια εταιρεία η οποία είναι καλή και ξέρω ότι η εταιρεία, αυτά βλέπετε στις τηλεοράσεις. Με τις δικηγορικές εταιρείες βλέπεις ότι αξιολογούν ένας τον άλλον. Βλέπουν ποιος κάνει καλά τη δουλειά. Υπάρχουν και τα office politics, όλα αυτά. Αλλά αυτά είναι μια πραγματικότητα. Τώρα ο καθένας μόνος του. Σαν την Καλαμία στον κάπο. Και πεινάνε όλοι. Ναι, κύριε Σιέτερ. Πίσω από αυτά λέμε την δουλειά. Δεν είναι όμως να είναι ακόμα μεγάλο δικηγόρος που θα έχει τους σκλάβους ειδικευόμενους και μικροδικηγόρους από κάτω από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Δηλαδή να υπάρχουν εταίροι, όχι ο Big. Αυτά είναι partnerships, δηλαδή ναι. Σαν συνεταιρισμοί όπου τα νέα στελέχη πάνε μπαίνουν ως δόκιμοι, όπως και ο συνεταιρισμός. Υπάρχει ο θεσμός του δόκιμου μέλους και μετά σιγά σιγά εξελίσσονται και υπάρχει η δημογεροντία, ας πούμε, οι πιο έγκοροι, οι οποίοι πάνε μόνο σοβαρές υποθέσεις, συμβουλεύουν τους από κάτω, οι μέντορες. Εντάξει, έχουμε εικόνα δυστυχώς. Υπάρχει και αυτό. Άρα βλέπετε ότι το πλαίσιο λαβών και δομών και μετασχηματισμών διαφορά όλη την οικονομία και υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρού. Δεν είναι δηλαδή μόνο κατασκευαστικές επιχειρήσεις, τρόφιμα. Για τα πάντα. Ωραία. Ευχαριστώ και καλό ώρα. Ευχαριστώ.